Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε και απόψε στις παρεμβάσεις. Είναι 3η 21 Δεκεμβρίου. Οδεύουμε προς τα Χριστούγεννα σε κλίμα όμως το οποίο μόνο εορταστικό δεν είναι, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά παγκοσμίως. Πάμε να δούμε πώς έχει επικαιρότητα με τον Νίκο Ελευθερό και τον Γιώργο Καλαμέρο. Καλησπέρα και στους δύο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, η επικαιρότητα σε ό,τι αφορά την πανδημία, εννοώ, οι αριθμοί είναι αυτοί οι οποίοι βλέπουμε. Αυτό που λέγαμε Σωτήρη, ότι μέχρι την εμφάνιση τουλάχιστον του Όμικρον η πρόγνωση ήταν αυτή, ότι σιγά σιγά αργά και βασανιστικά τα σκληρά νούμερα πέφτουν. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι η Όμικρον έχει αλλάξει τους σχεδιασμούς, τους στόχους, την πρόβλεψη. Και η μεγάλη εικόνα είναι ότι ξεπεράσαμε τους 20.000 νεκρούς. Ξεπεράσαμε δυστυχώς τους 20.000 νεκρούς. Να πούμε στον Γιώργο ότι δικαιώθηκε σε αυτό που έλεγε χθες στη συζήτηση που είχαμε, ότι τελικά θα πηγαίναμε σε μια διαδικασία self-test και όχι rapid-test. Κοίταξε, καταρχήν από τη στιγμή που το είπε ο κύριος Οικονόμου χτες το απόγευμα και στη συνέχεια, έβλεπα μια δυσκολία στο να το διπερασπιστούν δημόσια τα στελέχη και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Να θυμίσουμε ότι χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, είπε ότι το πιθανότερο είναι πως θα πάμε την παραμονή του πρωτοχρονιάς ακριβώς. Με rapid test και εμβολιασμένοι. Με rapid test θα πληρώνουν από την τσέπη του. Επίσης, θυμήσαμε εδώ ότι ο Πρωθυπουργός. Και αντέδρασε το Twitter και φαίνεται πως η κυβέρνηση λειτουργεί με ρυθμό Twitter σε διάφορα θέματα. Twitter λες. Επίσης, θυμήθηκε ότι έχει στοκ ένα τεστ για κάθε Έλληνα στα φαρμακεία που το είχε εξαγγείλει αρχές Δεκεμβρίου. Από τα 9 εκατομμύρια που ήταν στα φαρμακεία, μόνο τα 3 εκατομμύρια. Ακριβώς. Έχουν ήδη πάρει ο κόσμος. Είπε άλλα 2. Θα κάνουμε στις γιορτές. Ένα και ένα δύο. Ναι. Δύο δίνει τώρα. Ναι. Δύο σε τεστ. Ένα που θα πρέπει να το κάνουμε θεωρητικά μέχρι την πρωτοχρονιά και το δεύτερο να το κάνουμε μετά τις γιορτές. Έχουμε πάρει ήδη ένα πάντως, έτσι. Θεωρητικά έχουμε πάρει ήδη ένα. Αυτό δεν το, έχει το πήραν όλοι. Εγώ το πήρα. Το έχει πάρει. Από αμέλεια, όχι ότι. Ένα στου τρει. Μένα με το θύμισε ο φαρμακοποιό μου. Ένα στου τρει το έχει πάρει. Και να πω κάτι. Είναι ότι καθησυχάζονται κάπω εμβολιασμένοι. Επειδή είμαστε και τρει φορέ εμβολιασμένοι, είμαστε λίγο πιο ισχυροί. Δεν θα έπρεπε. Κοίταξε πάντω αυτό που είπε Σωτήριο Γιώργο, πραγματικά και είπε ο κ. Μητσοτάκης ότι είχε εισηγήσει να πάει σε αυτή τη διαδικασία τον rapid test για του εμβολιασμένου. Αλλά προσωπικά το αποφάσισε. Το πήρε ο ίδιο την απόφαση. Θεωρώ ότι έπαιξε ρόλο και διάφοροι επιδημιολόγοι. Γιατί τι κάναν δημόσια τι εισηγήσει οι αρμόδιοι και δεν τι κάναν έπρεπε να τι δημοσιοποιήσουν. Όμως, μισό λεπτό. Γιατί σήμερα το πρωί στο Μέγκα ο κύριος Βατόπουλος είπε ότι οι επιτροπές, η κυρίως Επιτροπή, έχουν να συνεδριάσουν 15 μέρες. Οπότε εκ των πραγμάτων δεν μπορούσε να υπάρξει εισήγηση. Κοίταξε, ήταν υπουργοί εισηγητές, συνεργάτες. Όχι, αν σου θυμίσω, το Σάββατο είχε ο κύριος Μητσοτάκης μια σύσκεψη με την οποία συμμετείχε ο κύριος Τσιόδρας. Και επανέλθηκε αυτή η σύσκεψη και την επόμενη μέρα. Θεωρώ λοιπόν ότι η εισήγηση ήταν από τον κύριο Τσιόδρα. Πάλι ο Τσιόδρας στη σέντρα. Λέω, ποιος μπορεί να κάνει την εισήγηση από πλευράς επιδημιολόγων. Υπόθεση εργασίας. Κάνουν, δεν έχω μιλήσει με τον άνθρωπο. Αλλά θεωρώ ότι μέτρησε πάρα πολύ αυτό το επιχείρημα που είπες και εσύ, ότι δεν μπορεί να ταυτίζει η κυβέρνηση. Έχει ένα αφήγημα ότι οι εμβολιασμένοι θα έχουν καλύτερη ποιότητα στην καθημερινότητά τους από ό,τι οι ανεμβολίαστοι. Θεωρούσε λοιπόν ο κ. Μητσοτάκης ότι να μπει σε διαδικασία ο εμβολιασμένος να πληρώνει και από την τσέπη του, στην ουσία θα ήταν ένα αντικίνητρο να κάνουν και την τρίτη δόση πάρα πολλοί άνθρωποι και κυρίως να πιστούν κάποιοι να κάνουν την πρώτη. Άρα λοιπόν αυτό ήταν το βασικό και φυσικά οι ατζέντες της αγοράς. Ήδη οι εστιατόρες και οι καταστηματάρχες νομίζω ότι δεν το άκουσαν ευχάριστα με την προϋπόθεση. Πάντως υπάρχει ένα ζήτημα έτσι. Ότι δεν είναι δυνατόν αυτά τα μπρος πίσω και σε τόσο υψηλό επίπεδο είναι κατά την άποψή μου τεράστιο λάθος. Και στέλνουν και λάθος μηνύματα. Και τώρα δημιουργήθηκε και ένα. Εφόσον και εγώ παρακολουθώ το Twitter για να είμαι ειλικρινής και το είδαν και στην κυβέρνηση το Twitter που αντέδρασαν οι εμβολιασμένοι. Και οι εμβολιασμένοι τώρα σε δύο στρατόπεδα έχουν χωριστεί. Σε αυτούς οι οποίοι θέλουν να υπάρχουν πιο σκληρά μέτρα, όπως αυτό που χθες συζητούσαμε, και σε αυτούς που λένε μπράβο και πολύ καλά κάνεις που δεν παίρνεις πιο σκληρά μέτρα, θα αναγκαστεί να τα πάρει μετά από μερικές μέρες βέβαια. Έτσι όπως πάει το πράγμα. Οι πληροφορίες αυτές που δώσαμε και εμείς χθες, ότι πραγματικά αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση με την Όμικρον, ήδη κάποιες χώρες στην Ευρώπη παίρνουν μέτρα. Ναι. Είδαμε να ανακοινώνει η Ολλανδία, να ανακοινώνει η Γερμανία. Στη Δανία, ας πούμε, είναι κυρίαρχη μετάλλαξη. Mm-hmm. Είναι η Όμικρον. Πλέον και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη Μεγάλη Βρετανία. Yeah. Άρα κυριαρχεί στις Δέλτα. Και στη χώρα μας, παρόλο που είναι λίγα τα κρούσματα για την ώρα, θεωρούμε ότι τις επόμενες εβδομάδες θα κυριαρχήσει και η Όμικρον στην Ελλάδα. Γι' αυτό λοιπόν ο κ. Μητσοτάκης έχει ένα εφεδρικό σχέδιο. Ότι σε περίπτωση που δούμε ότι τα νούμερα πάλι να μεγαλώνουν και οι αριθμοί να γίνονται δύσκολοι, να επιστρατεύσει το μέτρο, αυτό που ανακοινώσαμε και εμείς χθες, του περιορισμού στη λειτουργία των νυχτερινών καταστημάτων, της εστίασης και της διασκέδασης. Αυτό σημαίνει ότι πολύ πιθανόν να κλείνουν στις 12. Μπορούμε να επανέρχεται το μέτρο της μάσκας και στους εξωτερικούς χώρους. Θα αλλάξουμε χρόνο 12 παραδέρτο, δηλαδή. Ότι είναι. Και πολλές χώρες, τώρα που το λες αυτό, πολλές χώρες ακυρώνουν τις γιορτές. Εγώ πάντως βλέπω τι γίνεται σε διάφορες χώρες της Ευρώπης. Δεν πάω πολύ μακριά. Εντάξει, έχουν ακυρώσει. Στην Ευρώπη, λοιπόν, η Αυστρία είναι στην τρίτη εβδομάδα lockdown. Το Βερολίνο θα ανακοινώσει. Η Ολλανδία έχει πολύ σκληρό lockdown τώρα που μιλάμε. Έτσι, τώρα που μιλάμε.
Στην Μεγάλη Βρετανία ήδη ανακοινώθηκαν ότι δεν θα έχουν εκδηλώσεις. Καλά, ούτε εμείς φαντάζομαι μεγάλες εκδηλώσεις θα έχουμε ανοιχτές. Θα το δούμε. Θα φτάσουμε εκεί. Τι θα κάνουν οι Δήμοι μέχρι Δεν νομίζω. Φαντάζομαι ότι δεν θα μαζέψουν κόσμο στις πλατείες οι Δήμοι να αλλάξουμε χρόνο. Τόσο μυαλό θα έχουν, φαντάζομαι, για να μην το κάνουν. Απλώς βλέπω ότι προαναγγέλλονται μέτρα σε πολλές χώρες, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει. Σκληρά, πιο σκληρά μέτρα. Εδώ προς το παρόν. Κοίταξε, κερδίζουμε χρόνο. Θεωρώ ότι κερδίζουμε χρόνο για να αντέξει το σύστημα, το εθνικό σύστημα υγείας, γιατί το μεγάλο πρόβλημα τουλάχιστον για την Όμικρον δεν έχουμε δει πόσο επηρεάζει τη θνησιμότητα, αλλά σίγουρα επηρεάζει το ότι κολλάει πολύ πιο εύκολα ο κόσμος. Είναι ο φόβος και αυτό θα οδηγήσει σε πίεση στο εθνικό σύστημα υγείας. Αυτό είναι ο φόβος της κυβέρνησης. Αυτή είναι η μεγάλη πρόκληση που έχουμε μπροστά μας. Εύχομαι να αντέξουμε μέχρι την πρωτοχρονιά σωτήρη, γιατί ο στόχος της κυβέρνησης είναι, γιατί στην Ελλάδα μέχρι την πρωτοχρονιά κινείται η αγορά. Ο Ιανουάριος είναι ένας μήνας που πολύ σωστά επισήμανες και εσείς στη σύσκεψη που είχαμε. Η αγορά κατεβάζει ταχύτητα. Εστίαση τον Ιανουάριο γενικώς και είναι τα εμπορικά. Μήνας παραδοσιακά. Ο χειρότερος όλο τον χρόνο είναι ο Ιανουάριος. Ναι, δηλαδή εστίαση. Έχουμε κάνει τις αγορές. Στα εμπορικά είναι οι χειμερινές εκπτώσεις βέβαια. Mm-hmm. Που... Να δούμε. Αλλά θα δούμε και τι μέτρα. Γιατί τα εμπορικά δεν είναι στα μέτρα. Δεν θα κλείνουν αργότερα. Τα σχολεία επανέλαβε και ο κ. Μητσοτάκης ότι θα παραμείνουν ανοιχτά. Όπως με τα σήμερα δεδομένα. Έτσι. Πάντα συζητάμε με το τι βλέπουμε. Έχω δει στη φρασιολογία από σήμερα προσθέθηκε πολύ έντονα αυτό το με τα σήμερα δεδομένα, που σημαίνει ότι αντιλήφθηκαν ότι αυτά τα μπρος πίσω, τα οποία βέβαια δεν σημαίνουν μόνο στην Ελλάδα, σημαίνουν και παντού τα μπρος πίσω. Εδώ όμως θέλω να πω ότι τις τελευταίες μέρες το είχαμε πολύ έντονα. Εντάξει, το έχουμε δει κάποτε, προαναγγέλθηκε στη Βουλή στην ίδια συνεδρίαση ότι θα αυξηθεί το πρόστιμο από αυτό που βάζουν στους δρόμους. Σε όσους δεν τηρούσαν τα μέτρα στα 300 ευρώ και μέσα στην ίδια συνεδρίαση γύρισε στα 100. Εντάξει, δεν υπάρχει ακριβώς σχεδιασμό, βλέποντας και κάνοντας. Είναι τώρα να είμαστε ειλικρινείς με τον κόσμο. Όλες οι χώρες το έχουν καταλάβει. Όλες οι χώρες έχουν καταλάβει. Θέλω να πω, απλώς κάποιες μπορεί να βλέπουν πιο νωρίς. Γι' αυτό και κλείνουν. Ακριβώς η Ευρώπη μπορεί και να έχουν. Ο χειμώνας είναι πιο σκληρός σε αυτές τις χώρες, δηλαδή έχει ξεκινήσει ήδη. Σε εμάς αναμένεται έτσι μετά τις 15 Ιανουαρίου που χαλάει ο καιρός στην Ελλάδα και κρατάει και το Φεβρουάριο. Στις άλλες χώρες, αν ο σύμβουλος του Πρωθυπουργού κατέθετε μια μελέτη που προειδοποιούσε για κάτι, δεν θα χανόταν η μελέτη στο πρωτόκολλο. Ναι. Ελάτε, τώρα έχουν γίνει λάθη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Προφανώς. Είναι δύσκολη η συζήτηση. Τι λέμε τόσο από την αρχή τη συζήτηση. Αυτό δεν λέμε. Και το τελευταίο ήταν αυτό το χθεσινό, το σημερινό, έτσι. Από όσο ο κ. Μητσοτάκης είναι τυχερός, γιατί έχει μια αντιπολίτευση όπως αυτή που κάνει ο κ. Τσίπρας. Πάμε τώρα. Είχαν δώσει μια συνέντευξη για να πει τι είπε ο κ. Τσίπρας στο Στάτο και στην κυρία Μάρα Ζαχαρέα. Τελείωσε επιγραμματικά. Θα πω ότι είπε ο κ. Τσίπρας ότι είναι κοινική κυβέρνηση και ένοχο ο πρωθυπουργό. Εξήγησε γιατί ζητάει εκλογές, ότι διακύβευμα είναι. Κοινική η κυβέρνηση. Ναι. Και η προστασία της ανθρώπινης ζωής, ότι σε σχέση με τις δημοσκοπήσεις η κυβέρνηση έχει το μυαλό της στο τρίτο κόμμα και όχι στο τέταρτο και στο πέμπτο κύμα πανδημίας. Ερωτήθηκε και είπε ότι τα δύο του παιδιά έχουν εμβολιαστεί και τα δύο, το ένα μάλιστα έχει νοσήσει, ήταν γνωστό αυτό. Έτσι. Ότι δεν θεωρεί αντίπαλο τον κύριο Ανδρουλάκη με την έννοια ότι αντίπαλος είναι η δεξιά και ο Μητσοτάκης και όχι προοδευτικές δυνάμεις. Αυτό έτσι. Έδειξε μια ηρεμία σε σχέση. Πάμε να δούμε το μέτωπο της πανδημίας. Να σχολιάσουμε τα δευτερόλεπτα σε αυτό που πρέπει να σχολιάσουμε. Θα είμαι πάρα πολύ γρήγορο έτσι κι αλλιώς. Ο κύριο Τσίπρας μου κάνει εντύπωση. Δύο πράγματα στη συνέντευξη. Το πρώτο, ότι επαναλαμβάνει. Απάντησε και ο κύριο οικονόμου. Δεν έχει, υπάρχει μια σκληρή απάντηση από την κυβέρνηση. Το είπε ότι ο κύριο Τσίπρας έχει εθισμό στο να διαστρεβλώνει την αλήθεια. Μάλιστα. Και ότι το άγχος του δεν είναι ποιος θα είναι δεύτερος, αν θα είναι ο ίδιος τρίτος. Αυτό επί της ουσίας είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Εγώ να πω ότι ο κύριος Τσίπρας μέχρι πριν λίγες μέρες και τα στελέχη του εδώ που τα είχαν στις εκπομπές έλεγαν άλλα πράγματα από ό,τι λέει σήμερα ο κύριος Τσίπρας. Το φλερτ με το κίνημα αλλαγής δείχνει ακριβώς, αυτό σχολιάζει τουλάχιστον το Μαξίμου, τον πανικό που έχει ο κύριος Τσίπρας στο ότι θα ρισκάρει ακόμα και τη δεύτερη θέση. Εγώ θα έλεγα ότι στην ουσία ο κ. Ανδρουλάκης και η άνοδος που παρουσιάζει στερεί την οποιαδήποτε ελπίδα του κ. Τσίπρα να έρθει πρώτος στις εκλογές. Κόβει από τη Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό να δούμε. Εγώ λέω ότι κόβει και από τους δύο. Αλλά από τους 10 ψηφοφόρους που δείχνουν τουλάχιστον ότι πάνε στο κοινά, οι 8 και είναι λογικό να προέρχονται από το. Πάμε να δούμε, κύριε. Μια ειδισούλα επιγραμματικά. Δύο ειδισούλες. Μία είναι για την ακρίβεια. 20% φυσικό αέριο. Αυτό. Τι ειδισούλα είναι αυτή. Συγγνώμη, τι ειδισούλα είναι αυτή. Τώρα εντάξει. Εδώ είναι αυτό ότι θα πας σε συζήτηση γι' αυτό. Όχι, θα πάμε σε λίγο, θα πάμε στα θέματα της αυξήσης. Αυτό είναι καταστροφή. Ήταν 180% η αύξηση. Συν 20% σε μία μέρα. Δεν αφορά την Ελλάδα. Αφορά την παγκόσμια τιμή του φυσικού αερίου. Και κυρίως στην Ευρώπη. Την ευρωπαϊκή τιμή του φυσικού αερίου. Έχει προκαλέσει σοκ στην Ευρώπη και σε όλες τις οικονομίες ευρωπαϊκές. Θα έρθει και σε εμάς. Εμάς είναι ένα μεγάλο κομμάτι, θα έρθει και αυτό. Να προσθεθεί. Το καλό είναι ότι το πετρέλαιο για την ώρα τουλάχιστον
έχει βελτιωθεί λίγο η τιμή του. Το παρατηρούμε και στα βενζινάδικα, μια που το συζητάγαμε πολύ καιρό. Πολύ. Έχει μια πτώση 10 λεπτά. Όχι όσα. Δηλαδή ανέβηκε πολύ απότομα. Ναι, συμφωνώ. Πέφτει πάρα πολύ αργά. Αυτό, θέλω αυτό να πω, συμβαίνει συχνά. Ναι. Ότι οι λογαριασμοί συνήθω όταν είναι αυξητικέ οι τιμέ ανεβαίνουν πάρα πολύ γρήγορα. Όταν πέφτουν, πέφτουν πιο βραδύ ρυθμού. Α ελπίσουμε να παραμείνει σε αυτού του ρυθμού το πετρέλαιο και να μην πάθουν και οι άνθρωποι. Να πω ότι πέρα από την τσέπη αυτό είναι επικίνδυνο και για την ανθρώπινη ζωή. Θα διαβάσω ένα tweet που έκανε ο κύριο Ανδριάν Γκουμπάτση, ο οποίο είναι αντιστράτηγο. Του πυροσβεστικού σώματος και νομικός, είχε ασχοληθεί και με την υπόθεση στο μάτι, έγραψε το εξής. Συντελείται έγκλημα και δεν πανεβαίνει κανείς από την πολιτική και φυσική ηγεσία του πυροσβεστικού σώματος να διατάξει έρευνα για να διακριβωθεί τι φταίει και έχω χάσει τη ζωή του το 2021 και ω σήμερα συνολικά 74 συνάνθρωποι μας από πυρκαγιές σε κατοικίες. Μόνο το Δεκέμβρη τα 15 θύματα. Ναι, κόσμος, κυρίως παιδιά και ηλικιωμένοι. Καίγονται στα σπίτια τους γιατί προσπαθούν να ζεσταθούν με πρόχειρα θερματικά σώματα. Επειδή την έχουμε ξανακούσει αυτή την ιστορία, έχει δίκιο, Γιώργο. Δεν είναι θέμα Νέα Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ. Είναι μια πραγματικότητα. Είναι μια δύσκολη πραγματικότητα που μακάρι να μπορέσει η πολιτεία να βρει τρόπους να βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους ακόμα περισσότερο. Όλους. Να μην πεθαίνουν από αναθυμιάσεις, είτε ανάβοντας μαγκάλια. Κάτι ψευτοσόμπες και κάτι τζάκια και μαγκάλια. Επίσης να προσθέσω για το κερασάκι στην τούρτα ότι έχουμε αυξήσει και στα διόδια τη επόμενη. Αυξήθηκαν ήδη, έτσι. Είναι από τη ρήτρα κυμαριθμικής αναπροσαρμογής. Σε ποια διόδια είναι? Ελευσίνα, Κιάτο, Ισθμός, Ελαιώνας, Ρίο. Δηλαδή, νομίζω... Όλα εκτός από την Αττική Οδό, νομίζω. Ναι. Ναι. Δεν είναι. Γιατί έχει γίνει πριν από λίγο καιρό συμφωνία του κ. Καραμαλή με τους επικεφαλείς. Επειδή έχουμε... Από 10 ως 30 λεπτά. Έχουμε αύξηση στον πληθωρισμό, έτσι. Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι είναι παραλογισμό αυτό και καλό να παρέμβει η κυβέρνηση και το αρμόδιο Υπουργείο. Προβλέπετε συμβάσει αυτό που έχουν υπογράψει η κυβέρνηση. Ολυμπία και Μωρέα. Συμφωνώ, αλλά όταν υπεγράψαν αυτές τις συμφωνίες, ότι δεν υπήρχε πανδημία, δεν υπήρχε αυτή η κρίση που έχει δημιουργήσει η ενέργεια, θεωρώ ότι πρέπει να επικρατήσει λογική να μην προχωρήσουν σε αυτή τη φάση τη αύξηση. Να κάνουν μια συμφωνία με την κυβέρνηση και όταν λυθεί. Προχώρησαν, μου λένε ήδη πάντως. Έτσι, από προχώρησαν, ναι, προχώρησαν τις αυξήσεις, οπότε να μην τις μαζέψουν. Πολύ δύσκολο το βλέπω, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και μέσα στις γιορτές κιόλας, δηλαδή. Πάμε να καλησπέρισουμε στην κουβέντα μας τους εκπροσώπους της πολιτικής, την κυρία Χριστίνα Αλεξοπούλου, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Την βλέπουμε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Από την Αχαΐα. Λοιπόν, ανάκριβο να πας Πάτρα, κυρία Αλεξοπούλου, θέλεις. Παραπάνω 2-3 ευρώ. Να θυμίσω βέβαια ότι πρόσφατα είχε γίνει αυτή η χιλιομετρική χρέωση. Οπότε για τους κατοίκους εκεί της περιοχής, αυτό που συζητάμε τώρα είναι ελάχιστα λεπτά, αλλά το συζητάμε. Επίσης, τον κύριο Διονύση Καλαματιανό να καλησπερίσουμε. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι μαζί μας. Και στην Ηλία, βέβαια. Καλησπέρα σας. Από την Ηλία. Από την Ηλία, έτσι. Γείτονας, ναι, ακριβώς. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ναι. Και δικό σου. Σε λίγο θα έχουμε και τη βουλευτή και γραμματέα της κοινωνικής ομάδας του Κινήματος Αλλαγής πλέον, την κυρία Ευαγγελία Λιακούλη. Θα είναι στην κουβέντα μας επίσης σε πολύ λίγο, για να έχουμε και εκπρόσωπο του Κινήματος Αλλαγής. Κυρία Αλεξοπούλου, θέλω να μου πείτε γιατί χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανακοίνωσε ότι την παραμονή του ρεβεγιών όλοι εμείς που έχουμε εμβολιαστεί θα πάμε να κάνουμε rapid test και θα το πληρώσουμε κιόλας. Και πρέπει να πω ότι εγώ συμφώνησα απολύτως με αυτό, αν και δεν μου αρέσει καθόλου η ιδέα να πληρώσω την τσέπη μου. Από την άλλη πλευρά, σήμερα βγαίνει ο Πρωθυπουργός και λέει ας κάνε μια ισχυρή σύσταση για self-test, το οποίο θα το παραχωρήσει η κυβέρνηση δωρεάν. Ξέρουμε, δεν είναι το ίδιο το self με το rapid test, έτσι, έχουν μια διαφορά. Και γενικώς, το ότι χθες βγαίνει ένας κορυφαίος κυβερνητικός αξιωματούχος και προαναγγέλει κάτι που σήμερα ο Πρωθυπουργός το γυρίζει ανάποδα, είναι ένα πρόβλημα, δεν είναι? Και μήπως εντάσσεται στο γενικότερο αυτό κομμάτι των μηνυμάτων που στέλνει η κυβέρνηση προς τα έξω? Κύριε Ξενάκη, έχουμε συμφωνήσει πολλές φορές και έχουμε πει ότι αυτό το φαινόμενο που ζούμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα είναι δυναμικό. Αυτό που λέτε τώρα που περιγράφετε είναι προς το καλύτερο. Δηλαδή η τελική απόφαση ήταν του Πρωθυπουργού, ο οποίος για ακόμα μια φορά είπε ότι οι εμβολιασμένοι δεν μπορούν να επηρεάζονται τόσο πολύ στην καθημερινότητά τους. Και καλά κάνουν και γι' αυτό είναι μια πρόκληση και για όσους ακόμα δεν έχουν εμβολιαστεί να εμβολιαστούν. Όπως πολύ χαρακτηριστικά είπε, δεν θέλει να επιβάλλει, αλλά να εμπιστευτεί. Άρα, τον τελικό λόγο τον έχει πάντα ο Πρωθυπουργός και νομίζω ότι κανείς δεν είναι δυσαρεστημένος από την τελική του απόφαση. Η εικόνα σας αρέσει όμως αυτή. Σαν εικόνα, πολιτικός, είστε πολιτικό πρόσωπο. Κοιτάξτε, η πολιτική εικόνα. Είναι προς το να καλύτερο. Λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κάτι το οποίο ο Πρωθυπουργός την επόμενη μέρα. Είναι εσείς λέτε προς το καλύτερο. Κάποιοι μπορεί να διαφωνήσουν, αλλά. Είναι προς το καλύτερο, οπότε δεν μπορώ. Ναι. Δεν θέλω να μπούμε σε μια λογική να λέμε ότι όταν κάτι μπορούμε να το βελτιώσουμε και να το πάμε προς το καλύτερο, δεν θα το κάνουμε γιατί νωρίτερα έχουμε πει κάτι διαφορετικό που μπορεί σε εκείνο το σημείο. Ξέρετε, είναι τόσες πολλές οι εξελίξεις, όλα αυτά που γίνονται καταιγιστικά. Οπότε δεν νομίζω ότι προς το καλύτερο πρέπει να αποφεύγουμε να κάνουμε πράγματα επειδή λίγο πριν έχουμε πει κάτι διαφορετικό. Λοιπόν, αυτή είναι η εξήγηση που δεν έχω να προσθέσω κάτι. Να πάω στον κύριο Καλαματιανό.
Να τον ρωτήσω. Να τον ρωτήσει. Ναι, και θα κάνει σχόλιο, φαντάζομαι, αλλά να ρωτηθεί και από τον Νίκο τον Ελευθερόπουλο. Ναι. Κύριε Καλαματιανή, θέλω να ρωτήσω τι έχει αλλάξει όταν λέγατε ότι είναι εγκληματικό να πάμε σε εκλογές με 670 κρούσματα και 10 νεκρούς, και τώρα είναι ευεργετικό να πάμε σε εκλογές με χιλιάδες κρούσματα, είδατε και νωρίτερα 6.700-6.800 και με 77 νεκρούς. Μάλιστα. Όποια σειρά θέλετε να απαντήσετε. Κύριε Ξενάκη, κύριε Ελευθερόγλου, καταρχάς ένα σχόλιο για τις παλινοδίες της κυβέρνησης. Τόσους μήνες ακούγαμε τα κυβερνητικά στελέχη να μιλούν για πανδημία ανεμβολίαστων και για την ελευθερία των εμβολιασμένων. Με αυτόν τον τρόπο, βέβαια, είχαμε επισημάνει ότι στέλνουν λάθος μηνύματα για εφησυχασμό. Τώρα ανακάλυψαν ότι πρέπει να γίνονται μαζικοί έλεγχοι και τεστ σε όλους, και στους εμβολιασμένους και στους ανεμβολίαστους. Για μια φορά ακόμα δικαιώνονται λοιπόν οι προτάσεις μας για μαζικά τεστ σε όλους και δωρεάν τεστ, βέβαια, έτσι. Η κυβέρνηση φαίνεται ότι δεν επιλέγει να εξασφαλίσει δωρεάν και επαναλαμβανόμενα τεστ για όλο τον πληθυσμό. Δεν επιλέγει να πάρει αναγκαία μέτρα προστασίας για την αντιμετώπιση του πέμπτου κύματος. Αντίθετα, επιλέγει να δημιουργεί νέες συνθήκες έλλειψης εμπιστοσύνης στην πολιτεία και στις επιλογές για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Ο Πρωθυπουργός αναγκάστηκε να υποχωρήσει από την αρχική θέση, να ακυρώσει όσα είχε ανακοινώσει χθες, μόλις χθες, πριν κάποιες ώρες, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, και αυτές οι παλινοδίες, αυτά τα μπρος-πίσω, αυτά τα συνεχόμενα και επαναλαμβανόμενα λάθη εντείνουν τα προβλήματα και βεβαίως εντείνουν και την έλλειψη αξιοπιστίας και προκαλούν δυσπιστία. Τώρα, σχετικά με το ερώτημα του κυρίου Ελευθερόγλου, ζητάμε τώρα εκλογές, γιατί προφανώς η κυβέρνηση απέτυχε παταγωδώς και στη διαχείριση της πανδημίας και στη διαχείριση της οικονομίας και του κύματος ακρίβειας. Αυτή η κυβέρνηση δεν μπορεί να διαχειριστεί το νέο κύμα της πανδημίας. Δεν μπορεί και δεν θέλει να ανακουφίσει όσους ασφιχτιούν από την ακρίβεια. Είναι μια κυβέρνηση που πρέπει να φύγει το συντομότερο. Ζητάμε εκλογές γιατί πρέπει να προστατευθούν ανθρώπινες ζωές. Ζητάμε εκλογές γιατί τώρα έχουμε στα χέρια μας, με τον πλέον επίσημο τρόπο και επιστημονικό τρόπο, τη μελέτη που αποδεικνύει ότι η κυβέρνηση άφησε συνειδητά ανοχήρωτο το ΕΣΥ. Αναφέρομαι στην έρευνα Λίδρα. Πάντως, κύριε Καλαματιανέ, από όλα αυτά που έχετε πει ως τώρα, το μόνο που δεν ίσχυε πριν 15 μέρες ήταν η έκθεση. Όλα τα υπόλοιπα ήταν έτσι το ίδιο ακριβώς περιγράφεται. Ναι. Ίσχυε και η έκθεση. 16-17, ο κύριος Τσιόδρας είχε καταθέσει τις αντίστοιχες εκθέσεις στους αρμόδιους υπουργούς, κύριε Καλαματιανέ. Ναι, στον κύριο Πολάκη, στον κύριο Ξανθό, ο κύριος Τσιόδρας είχε καταθέσει παρόμοιες εκθέσεις. Και κύριε Ξενάκη, επίσης δεν είχαν γίνει εκλογές στο Κινάλ. Τώρα όμως αποδεικνύεται. Τώρα, αν μου επιτρέπετε, τι έχει αλλάξει, θέλω να πω. Τώρα όμως αποδεικνύεται ότι αυτή τη μελέτη την είχε, αυτή την έρευνα την είχε παραλάβει η κυβέρνηση, λέει ο Πρωθυπουργός. Την είχε παραλάβει και ο ίδιος. Γιατί δεν μπορεί ο κύριος Τσιόδρας να είναι στενός συνεργάτης του και να μην τον έχει ενημερώσει για μια τόσο σοβαρή, τόσο σημαντική μελέτη. Ανώτατο επίπεδο, ναι. Είπε ο κύριος Λίτρας, είπε σε ανώτατο επίπεδο. Ναι, ναι. Σε αυτούς που παίρνουν αποφάσεις στο ανώτατο επίπεδο. Και εγώ λέω, είναι δυνατόν όταν είναι συνεργάτης του κύριος Τσιόδρας να μην τον έχει ενημερώσει για μια τόσο σοβαρή μελέτη, για μια τόσο σοβαρή έρευνα. Αλλά το σημαντικό επίσης είναι. Γι' αυτό ζητάτε εκλογές, όχι για τον κύριο Ανδρουλάκη. Γιατί ακούστηκε και αυτό, ότι ζητάτε εκλογές. Ακούστε, θα τα απαντήσω όλα, κύριε Ελευθερόπουλο. Τι αποδεικνύει λοιπόν με επιστημονικό κύρος η έρευνα? Αποδεικνύει πρώτον ότι η εθνικότητα στην νοσηλεία εκτός ΜΕΘ είναι στο 87%, άρα εξαιρετικά αυξημένη. Δεύτερον, ότι η εθνικότητα αυξάνεται όταν υπάρχουν πάνω από 400 διασωληνωμένοι. Το έχουμε πει, κύριε Καλαματιανή, μετά θα λέμε 15 μέρες αυτά. Ναι, και ότι θα μπορούσε να σωθεί το 38%. Να πω... ναι. Όταν όμως, κύριε Ξενάκη, αυτό ζητάτε εκλογές, το επεσήμανε και ο κύριος... Για την έκθεση Σιόδρα. Ναι. Το επεσήμανε και ο Αλέξης Τσίπρας, ότι δεν μπορεί να συλλαμβάνεται ψευδόμενος ένας πρωθυπουργός και να μην συμβαίνει τίποτα. Μάλιστα. Ήρθε στη Βουλή πριν 3 εβδομάδες και είπε δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι όσοι διασωληνώνονται εκτός ΜΕΘ έχουν αυξημένο κίνδυνο θνησιμότητας. Και μάλιστα γύρισε, όταν αντιδράσαμε όλοι για το αυτονόητο, γύρισε ο Πρωθυπουργός σε εμάς και είπε «Έχετε έρευνα, φέρτε τη». Και τι αποδεικνύεται? Ότι την έρευνα τουλάχιστον... Στην τελευταία ζήτηση το Σάββατο είπε ότι έκανε λάθος, έτσι. Ότι ήταν λάθος η διατύπωσή του, το είπε και μόνος. Δεν είπε κανένα λάθος. Και το είπαμε όλοι. Είπε, έτσι, προσπάθησε νομίζω να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα, ναι, και είπε ότι δεν την παρέλαβε το Μαξίμου, την παρέλαβε η κυβέρνηση. Και ρωτώ, δεν είναι εγκληματικό να πάμε σε εκλογές σήμερα δεν που ελέγχει, έχουμε 100 νεκρούς την ημέρα? Ελέγχει. Έρχεται η Όμικρον και απειλεί και κλείνει χώρες στην Ευρώπη και μπορεί να κλείσει και τη δική μας. Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα ότι είναι λιγότερο εγκληματικό το να πάμε στις κάλπες.
Διπλές κιόλας, μάλιστα. Βεβαίως, κύριε Ελευθερόπουλο, γιατί όταν μια κυβέρνηση αποδεικνύεται ότι ψεύδεται, ότι δεν μπορεί, δεν θέλει, αρνείται να ενισχύσει το δημόσιο σύστημα υγείας, μπορεί να διαχειριστεί το πέμπτο κύμα της πανδημίας. Είναι μια αξιόπιστη κυβέρνηση. Πρέπει να απαλλαγεί αυτή τη στιγμή πράγματα. Ο λαός και η χώρα λοιπόν, από αυτή την κυβέρνηση. Για απαντήστε λοιπόν σε όλα αυτά. Τώρα. Τώρα, λοιπόν, κύριε Ξενάκη. Κύριε Ξενάκη, νομίζω ότι δεν είπε πολλά πράγματα ο εξαίρετος κατά τα λοιπά συνάδελφος, ο κύριος Καλαμαθιανός. Είπε τα συγκεκριμένα πράγματα που μπορεί να πει, γιατί είναι σε πάρα πολύ δύσκολη θέση, ειδικά μετά τις εκλογές του Κινάλ. Γιατί όταν αγχώνεσαι πλέον για το αν θα είσαι δεύτερο ή τρίτο κόμμα, όπως καταλαβαίνετε, χάνεται λίγο το μέτρο. Και όταν σε μια σχετική ηρεμία. Κανένα εσείς δεν ξέρω αν έχετε. Εμείς, κύριε Καλαμαθιανέ, δεν έχουμε λόγο να έχουμε, εκτός από τη διαχείριση του πιο σημαντικού προβλήματος που είναι η πανδημία. Και κανονικά έπρεπε να έχετε μόνο αυτό το άγχος. Μόνο αυτό το άγχος έπρεπε να έχετε, όπως έχουν όλες οι αξιωματικές αντιπολιτεύσεις. Αυτό λέμε ότι πρέπει να φύγει για αυτή η κυβέρνηση. Όπως έχουν όλες οι αξιωματικές αντιπολιτεύσεις σε ολόκληρο τον πλανήτη, που βάζουν πραγματική πλάτη. Γιατί εσείς η μόνη πλάτη που βάζετε είναι στο να το λέτε στη Βουλή και τίποτα άλλο, ενδεχομένως και στο δημόσιο λόγο. Βέβαια, από την άλλη μεριά. Από την πρώτη στιγμή, εδώ και δύο χρόνια έχουμε βάλει πλάτη στη διαχείριση πανδημίας. Με τι τρόπο, με το να καταψηφίζετε στη Βουλή οποιοδήποτε μέτρο χρειάζεται να πάρουμε προς τη βελτίωση αυτής της πανδημίας, έχετε καταψηφίσει τα πάντα. Ό,τι λέτε είναι αντιφατικό με αυτό που κάνετε. Όταν καταψηφίζετε αυτό που πρέπει να γίνει, με τι τρόπο δηλαδή ακριβώς βάζετε πλάτη. Και τέλος πάντων αποδεικνύεται και από τους αριθμούς. Κάθε τι που γίνεται, γίνεται με πολύ μεγάλη προσπάθεια από αυτή την ελληνική κυβέρνηση, γιατί σε ό,τι λέμε άσπρο, εσείς λέτε μαύρο. Περιμένετε να δείτε τι θα πούμε για να πείτε το αντίθετο. Αυτό επί της ουσίας δεν είναι πλάτη. Κύριε Λεξοπούλου, όμως εδώ το άσπρο και το μαύρο είναι, το λέει η ίδια κυβέρνηση. Δηλαδή τη μία μέρα λέει rapid test, την άλλη λέει self test. Αυτό δεν είναι, κύριε Καράμερε, δεν είναι, δεν είναι άσπρο και μαύρο. Πω, αυτό, όπως είπα και πριν, ερώτημα, είναι μια βελτίωση. Δεν τίθεται ένα θέμα αξιοπιστίας. Δηλαδή, δεν είναι θέμα αξιοπιστίας. Υπάρχει κόσμος ο οποίος αταλαντεύεται αν θα κάνει το εμβόλιο ακόμα. Δεν είναι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, να μην τους βαλιάζουμε όλους ως θεματοφύλακες αντιεμβολιαστές. Υπάρχει κόσμος που έχει μια φοβία. Αυτό τη είναι μία πολύ μέρα σωστό. Ακούει το ένα, την άλλη ακούει κοιτάξτε. Το άλλο. Όσον δηλαδή, αφορά στους εμβολιασμούς, θα μου επιτρέψετε. Νίκη επί της πανδημίας. Τρεις-τέσσερις φορές έχει δηλώσει ότι νίκησε την πανδημία. Όσον αφορά. Κύριε Καλαμαθιανέ, συγγνώμη. Όσον αφορά στους εμβολιασμούς, δεν συζητάμε και δεν υπάρχει άσπρο και μαύρο για το αν είναι απαραίτητο να γίνουν. Και δεν υπάρχουν παλινοδίες. Αυτό είναι ξεκάθαρη θέση. Πρέπει, είναι το μόνο μας όπλο, είναι ο μόνος τρόπος να νικήσουμε αυτή την πανδημία. Όσον αφορά σε αυτό που λέει ο κύριος Καλαμαθιανός, αν βάζουν πλάτη, δεν βάζουν πλάτη. Ψηφίζουν το αντίθετο, κάνουν διαφορετικά πράγματα από αυτά που εσείς λένε. Εσείς έχετε πει σαμποτέρ, θέλω να πω. Υπονομεύουν, ξεκάθαρα σαμποτέρ, το λέμε. Υπονομεύουν την προσπάθεια να ξεπεράσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την πανδημία. Και ξέρετε, δεν έχουν και τα κότσια να το κάνουν όλοι μαζί. Βάζουν κάποιους να κάνουν τους λαγούς και κάποιοι άλλοι Γεωργιάδης που είπε μισώσει και το κάνουν το εμβόλιο. Εμείς υπονομεύουμε τον εμβολιασμό. Κύριε όταν κύριε ο κ. Γεωργιάδης είπε μισώσω να κάνω το εμβόλιο, βοηθάει τον εμβολιασμό. Σε εκείνη που. Τι ναι, ο υπουργός, ο κ. Γεωργιάδης. Κύριε Καλαμαθιανέ, δεν θέλετε να σας θυμίσω τι έχει πει ο κ. Πολάκης. Δεν θέλετε να σας θυμίσω τι έχει πει ο κ. Πολάκης, τι έχει γράψει ο κ. Πολάκης. Δεν χρειάζεται τώρα, δηλαδή δεν μπορούμε να μπούμε σε αυτή τη λογική. Ο κ. Γεωργιάδης ή για όποιον λέτε, είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν βάλει πραγματικά πλάτη. Δεν θέλω να μιλάω μαζί γιατί δεν σας ακούω κιόλας τι λέμε, αλλά φαντάζομαι δεν μας ακούνε και οι τηλεθεατές. Να κάνουν το εμβόλιο. Αυτό έτσι βοηθάει. Κάτι και ο κύριος Γεωργιάφας, ο σύμβουλος του κύριου Τσίπρα, πρέπει να πάρουν οι μη εμβολιασμένοι τα βουνά, κύριε Καλαμαθιανέ. Και τον έχει ακόμα δίπλα του ο κύριος Τσίπρας. Δίπλα του είναι. Ναι, είναι κυβερνητικός τέλεχος ο κύριος Γεωργιάφας, είναι υπουργός, κύριε Ελευθερόγλου. Καλά, είναι ο Πολάκης ο οποίος μας μίλησε για δολοφόνους. Δεν το διαγράψατε, κύριε Καλαμαθιανέ, ενώ διαγράψατε τον άλλο σας συνάδελφο. Δεν είναι έτσι. Εσείς διαγράψατε τον κύριο Χρυσοχοΐδη, τον βγάλατε από υπουργό όταν είπε ότι έκαψε ο ΣΥΡΙΖΑ 100 στο μάτι. Τώρα, το διαγράψατε. Τώρα τι συγκρίνετε. Τώρα είναι δυνατόν να λέτε αυτά τα πράγματα. Δεν ξέρω τι συγκρίνετε. Δεν ξέρω ειλικρινά τι συγκρίνετε. Και καταλαβαίνω βέβαια ότι θέλετε να πετάτε την μπάλα εκτός γηπέδου, γιατί τώρα δεν σας συμφέρει αυτό που συζητάμε. Γιατί ξέρω ότι εσείς προσωπικά. Ξέρετε τα ζητήματα και σας απαντώ. Ξέρω ότι εσείς προσωπικά είστε ένας σοβαρός άνθρωπος που έρχεστε σε δύσκολη θέση όταν συζητάμε για αυτά που έχει πει ο κύριος Πολάκης. Και για τον τρόπο που δεν βάζει πλάτη και για το κακό που κάνει και στη δική σας παράταξη, αλλά με τον τρόπο που υπονομεύει και τα θέματα στη χώρα. Ανταλλάσσετε πράγματα τα οποία τα ακούμε κάθε μέρα, είναι η αλήθεια. Ναι, συμφωνώ. Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Έρχεται η Όμικρον.
σε όλη την Ευρώπη σαρώνει. Και θέλω να ρωτήσω την κυρία Αλεξοπούλου. Και αλλάζουν και τα δεδομένα. Αυτό ήθελα να το πω και εγώ. Αυτή όλη η συζήτηση που κάνουμε είναι μια συζήτηση. Τη προηγούμενη μέρα, αλλά. Ναι, γιατί τώρα. Έτσι. Και όχι και τώρα. Δηλαδή, επειδή είπε και τρεις-τέσσερις φορές ότι ανακοίνωσε τέλος πανδημίας. Μπορεί όντως ο Πρωθυπουργός να βιάστηκε ενδεχομένως να κάνει δηλώσεις που να κάνει. Δεδομένα. Από την άλλη πλευρά, προφανώς, όλος ο κόσμος έτσι ζήσει στην παράνοια των. Κυρία Αλεξοπούλου, εγώ είμαι ένας άνθρωπος που έχω κάνει τα 3 εμβόλια. Προσπαθώ να κάνω το ίδιο για την οικογένειά μου, τα παιδιά μου, να προφυλαχθώ κλπ. Όμως υπάρχει περίπτωση να αρρωστήσω από την Ομικρόν. Θα βρω κρεβάτι. Στο νοσοκομείο. Γιατί το θέμα δεν είναι μόνο να πεθάνω ή όχι. Θα βρω κρεβάτι, θα ενισχυθεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Κοιτάξτε. Ή θα μου λέτε, κάνε πόσα εμβόλια να κάνω. Έχω κάνει 3. Θα κάνω 4. Αν αρρωστήσω, θα βρω κρεβάτι. Κοιτάξτε. Τώρα δεν είναι. Εδώ νομίζω πρέπει να μιλάμε σοβαρά και να μην λαϊκίζουμε. Και δεν πρέπει να κινδυνολογούμε επίσης. Τι να κινδυνολογούμε. Εδώ είναι η πραγματικότητα. Τι συμβαίνει λοιπόν στην πραγματικότητα. Στην πραγματικότητα είναι μια νέα μετάλλαξη η οποία έρχεται σε ολόκληρο τον πλανήτη και η οποία ακόμα σαφή δεδομένα δεν υπάρχουν για αυτήν. Άρα τι πρέπει να κάνουμε, το βλέπουμε και στους γείτονές μας. Με άλλα κλιματικά δεδομένα, με άλλες συνθήκες, αλλά το βλέπουμε και στους γείτονές μας. Τι πρέπει να κάνουμε, να υπάρχει ένα κρεβάτι για όλους τους Έλληνες, δηλαδή 10 εκατομμύρια κρεβάτια, κύριε Κράμερε, αποκλείεται να γίνει. Τι κρατά, τι συμβαίνει λοιπόν. Η εκτός μέθη είναι 170, 160-170 κάθε μέρα. Τι συμβαίνει λοιπόν. Αυτό που κάνουμε είναι να ενισχύουμε συνεχώς το Εθνικό Σύστημα Υγείας. 10 εκατομμύρια κρεβάτια αποκλείεται και το ξέρουν και οι πολίτες και το γνωρίζουν καλά και το αντιλαμβάνονται ότι δεν μπορούν να υπάρξουν. Προσπαθούμε να παίξουμε τις καθυστερήσεις, δηλαδή κάθε μέρα που καθυστερούμε να έρθει η Όμικρον στη χώρα και να εξαπλωθεί με τον τρόπο που εξαπλώνεται στις υπόλοιπες χώρες, είναι πολύ σημαντικό. Και γιατί ελέγχουν, από ό,τι και βλέπουμε. Βρίσκουν. Εδώ δεν έχουμε και τόσο. Γιατί... Δηλαδή θέλω να πω ότι η Όμικρον μπορεί να υπάρχει ήδη σε έκταση αρκετή. Σίγουρα στη χώρα υπάρχει, μας, αλλά, δεν επειδή... Βρει, γιατί... αλλά επειδή συζητείτε ότι αυτή η μετάλλαξη. Όχι, μεγάλη έκταση, ναι. Επειδή συζητείτε ότι αυτή η μετάλλαξη έχει πολύ μεγάλη μεταδοτικότητα και άρα το ένα κρούσμα σε λίγες μέρες μπορεί να φέρει μερικές εκατοντάδες έως χιλιάδες νέα κρούσματα. Κάθε μέρα που γλιτώνουμε από ένα κρούσμα συμπνεπάγεται στις επόμενες μέρες πολύ λιγότερα. Αυτό που για τα κρεβάτια. Απλά μαθηματικά. Αυτό. Άρα αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι όσο περνάει ο καιρός να γλιτώνουμε. Εσείς έχετε ακούσει στοιχεία για την ενίσχυση του ΕΣΥ τις τελευταίες 3 εβδομάδες, κύριε Αλεξοπούλου. Συγκεκριμένα, ότι στο ΕΛΠΙΣ μπήκανε 5 κρεβάτια. Στο Αττικό νοσοκομείο έγινε μια νέα πτέρυγα. Βλέπουμε το στο Σωτηρία γίνανε άλλες 10 μέρες. Έχετε ακούσει, εγώ δεν έχω ακούσει. Θα σας πω λοιπόν συγκεκριμένο ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα βλέπουμε μια μείωση των κρουσμάτων, 40% περίπου. Και το βλέπουμε καθημερινά ακόμα και στους διασωληνωμένους που δόξα τω Θεώ. Με τη Δέλτα όμως. Με τη Δέλτα. Πάμε τώρα. Και γι' αυτό λέμε ότι. Και γι' αυτό λέμε, ναι, όμως έχει ενισχυθεί ήδη το Εθνικό Σύστημα Υγείας όσο είναι δυνατόν και συνεχίζει να συμβαίνει. Ναι. Αυτό δεν αλλάζει. Αυτό είναι μια αντιπολιτευτική κορώνα η οποία δεν έχει ουσία. Γιατί το σημαντικό είναι να εμβολιαστούμε, να προσέχουμε και να γλιτώσουμε καθημερινά από επιπλέον νέα κρούσματα. Ναι. Από εκεί και πέρα θα γίνει αυτό που χρειάζεται να γίνει και βλέπετε ότι σε γειτονικές μας χώρες, σε χώρες που είχαν πολύ καλύτερο Εθνικό Σύστημα Υγείας πριν τον κορονοϊό, πριν την πανδημία, βρίσκονται πολλές φορές στα όρια τους. Και γι' αυτό φτάνει η Γερμανία να κλείσει και να κάνει lockdown. Ναι. Άρα μην λαϊκίζουμε πάνω σε αυτό και μην δημιουργούμε την αίσθηση ότι κάτι δεν γίνεται καλά και αυτό θα φταίει εφόσον δεν γίνουν άλλα πράγματα με τη μετάλλαξη όμικρον. Αυτό που πρέπει να πούμε και λοιπόν, να τονίσουμε είναι ότι πρέπει να προφυλαχθούμε σίγουρα από τη μετάλλαξη όμικρον, γιατί πραγματικά, ξαναλέω, δεν υπάρχουν και σαφή στοιχεία για το τι μπορεί να προκαλέσει αυτή. Άρα, καλό είναι να προσέχουμε, να μείνουμε σε όλα τα υπόλοιπα, ναι, και, να παίξουμε τις καθυστερήσεις ναι, στη μετάδοσή της. Ένα σχόλιο και για αυτό, κύριε Ξενάκη. Ο γιατρός ερευνητής των ΗΠΑ. Αμέσως, κύριε Γραμματέα. Συγγνώμη, εγώ συγγνώμη, Σωτήρη. Ναι, ναι, ναι. Επειδή είπατε λαϊκίζουμε, ο κύριος Παυλάκης μιλάει για τσουνάμι στο επόμενο διάστημα με χιλιάδες κρούσματα της όμικρον. Είναι λαϊκιστής. Προφανώς εκφράζει μια ανησυχία. Προφανώς υπάρχει αυτή η ανησυχία από όλους μας και γι' αυτό και ο Πρωθυπουργός μίλησε σήμερα για συγκεκριμένα δεδομένα σήμερα και συγκεκριμένες αποφάσεις που λαμβάνονται σήμερα με τα συγκεκριμένα άρα δεδομένα. Να τα μέτρα. Το είπε ο ίδιος ότι. Επειδή άκουσα ό,τι τη συνέντευξη, θέλω να πω ότι ο κ. Παυλάκης είπε επίσης, έδωσε τα εύσημα στην κυβέρνηση για το χειρισμό της πανδημίας τον πρώτο χρόνο, το 2020. Όταν ρωτήθηκε όμως, είπε με έναν τρόπο ότι δεν βλέπει να γίνεται το ίδιο και τώρα σε ό,τι αφορά. Βέβαια, τα σκληρά μέτρα, τα οποία ενδεχομένως και η κυβέρνηση θέλει να τα αφήσει όσο μπορεί περισσότερο να κερδίσει χρόνο, όπως λέτε και εσείς. Είπατε και πριν ότι κερδίζουμε χρόνο αυτή τη στιγμή, έτσι δεν είναι. Και αυτό κάνουμε. Προφανώς και κερδίζουμε χρόνο. Και κερδίζουμε χρόνο από το κρεβάτι του πόνου. Και γιατί προφανώς πρέπει να προσέξουμε. Ότι ενδεχομένως δεν είναι κάτι αντιφατικό αυτό. Ναι, θα το δούμε και ελπίζω να μην διαψευστεί η κυβέρνηση στο κομμάτι αυτό. Γιατί λέγαμε και νωρίτερα ότι άλλες κυβερνήσεις προχωρούν σε πιο σκληρά μέτρα πιο γρήγορα από την δική μας.
Δεν ξέρω τι βλέπουν που δεν βλέπουμε εμείς ή τι βλέπουμε εμείς που δεν βλέπουν εκείνοι. Κύριε Καλαματιάνη, τι θέλετε να πείτε για να, έτσι, να κλείσουμε. Ναι, ήθελα να πω, κύριε Ξενάκη, ότι αυτό που είναι πιο ανησυχητικό είναι ότι η κυβέρνηση αρνείται να συνειδητοποιήσει ότι αυτή η υγειονομική κρίση θα υπάρχει για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αρνείται να αποδεχθεί ότι χρειάζεται μια διαφορετική οργάνωση του δημόσιου συστήματος υγείας, της επιδημιολογικής επιτήρησης και του ελέγχου της διασποράς. Δεν αποδέχεται, φαίνεται να μην αποδέχεται ότι χρειάζεται χρηματοδότηση και δημοσιονομική υποστήριξη στο μέτρο. Βλέπουμε από την γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του Κινήματος Αλλαγής. Να σας χαρούμε κιόλας για τα νέα σας καθήκοντα και βουλευτή βεβαίως. Κύριε Ξενάκη και συνάδελφοι, καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, κύριε Καλαματιάνη, συνεχίσει, σας διέκοψα. Ναι, για να καλησπέρισω την κυρία Γιακούλη. Ναι. Βεβαίως. Οι διεθνείς φορείς, όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι επιστήμονες στη χώρα μας προειδοποιούν ότι οι νέες μεταλλάξεις του ιού θα δοκιμάσουν πολύ σκληρά την ανθεκτικότητα του συστήματος υγείας. Ακόμα και χώρες που έχουν πολύ υψηλότερα ποσοστά εμβολιασμών από εμάς και έχουν και πιο ισχυρά συστήματα υγείας, σχεδιάζουν περισσότερα μέτρα. Δυστυχώς στην Ελλάδα δεν βλέπουμε να λαμβάνεται τέτοια μέρημνα. Αφού ζητάτε εκλογές, κύριε Καλαματιάνη, πρόσφατα. Τι συζητάμε τώρα, άρα μαζέψτε τον κύριο Πολάκη και βάλτε περισσότερους ανθρώπους να τους πείσετε που μέχρι πρόσφατα τώρα δεν έχουν πιστεί για τον εμβολιασμό. Μήπως και γλιτώσουμε, κύριε Καλαματιάνη. Μπορώ να πω. Βάλτε πραγματικά χωρίς διακοπές. Πέστε μας, παρακαλώ. Ο Υπουργός Υγείας πρόσφατα διαβεβαίωνε, χωρίς καμία τεκμηρίωση, ότι βρισκόμαστε σε ύφεση του τετάρτου επιδημικού κύματος. Σαν να μην βλέπει ότι έρχεται η Όμικρον. Και έλεγε ότι δεν υπάρχουν και λόγος να πάρθουν συμπληρωματικά μέτρα για τη δημόσια υγεία. Και κάνει αυτές τις δηλώσεις ο αρμόδιος υπουργός όταν η μετάλλαξη όμικρον καταρρύπτει το αφήγημα, το κυβερνητικό αφήγημα περί δίθεν επιδημίας των ανεμβολίαστων. Και στέλνει ξανά τα λάθος μηνύματα η κυβέρνηση. Να το λάθος και βεβαίως μήνυμα, είναι κύριε Καλαματιάνε, γιατί πιστεύουν. Λέτε δίθεν πανδημία των ανεμβολίαστων, όταν ξέρετε ότι στις μέθεν 90% αυτών που είναι σωστό, βρίσκονται είναι ανεμβολίαστοι. Είναι σωστό να λέει η κυβέρνηση ότι είναι επιδημία ανεμβολίαστων. Μα 90% αυτών που νοσηλεύονται στις μέθεν είναι ανεμβολίαστοι, κύριε Καλαματιάνε, και το γνωρίζετε. Άρα πιανού είναι η πανδημία των εμβολιασμένων. Ακούστε τους επιστήμονες. Επιτέλους, ακούστε τους επιστήμονες. Λοιπόν, λένε οι επιστήμονες, παρακαλώ, επειδή διαβάζουμε μεταλλαξεις όμικρον, αφορά τους πάντες. Λοιπόν, κύριε Αλεξοπούλου, πάμε... μην κλείνετε τα αυτιά σας στην επιστήμη. Πάμε στη... Τι λένε οι επιστήμονες. 90% κύριε Καλαματιάνε, τι σας λέει αυτό το νούμερο. Λοιπόν, παρακαλώ και τους δύο. Λοιπόν, αφορά τους πάντες. Επειδή η μετάλλαξη αφορά τους πάντες. Είναι λάθος να στοχεύετε μόνο στους ανεμβολιαστούς. Και θα ξεκινήσουμε με την κυρία Γιακούλη το επόμενο κομμάτι της εκπομπής με την κυρία Γιακούλη. Παρακαλώ, σύντομο διάλειμμα, επιστρέφουμε. Λοιπόν, επιστρέφουμε στις παρεμβάσεις, επιστρέφουμε στους προσκεκλημένους μας και θα δώσουμε τον λόγο στην κυρία Γιακούλη. Θα ήθελα να σχολιάσει, δεν ξέρω αν άκουσε καθόλου κομμάτι της συζήτησης. Πάντως για την πανδημία και για το θέμα των εκλογών, του αιτήματος του ΣΥΡΙΖΑ για τις εκλογές. Να το εξειδικεύσω λίγο, ότι επίσης, αν με επιτρέπεις. Ναι, αν μας ακούει, κυρία Γιακούλη, όμως δεν είμαι βέβαιος ότι μας ακούει. Μας ακούτε? Εγώ σας ακούω. Πολύ ωραία, να το εξειδικεύσω, Γιώργος. Θέλει να εξειδικεύσει κάτι. Με βάση δηλαδή, μίλησε ο κύριος Τσίπρας πριν από λίγο στο Στάρ και τη Μάρα Ζαχαρέα. Είπε ότι δεν θεωρεί ότι είναι αντίπαλός του κύριος Ανδρουλάκης ή οι προοδευτικές δυνάμεις, αλλά η δεξιά και ο κύριος Μητσοτάκης. Το αισθάνεστε κι εσείς αυτό? Θέλει και ερώτημα. Αυτός που κυβερνάει είναι αυτός που θα πρέπει η αντιπολίτευση να κοιτάζει, να ελέγχει, να προτείνει, να αντιπροτείνει, να διορθώνει, να αναδεικνύει τις ολιγορίες, τις αστοχίες. Αυτό οφείλει να κάνει η αντιπολίτευση. Αυτό οφείλει να κάνει και ο κύριος Τσίπρας. Αλλά δεν το κάνει σωστά. Αλλά όμως εσείς τι λέτε? Άλλο ρωτήσω, Γιώργος. Ο αντίπαλος είναι η δεξιά ή είναι διμέτωπος ο αγώνας? Για σας. Ακούστε λιγάκι. Εμείς έχουμε πολύ καθαρή θέση απέναντι στο συγκεκριμένο ζήτημα και πολύ καθαρά ο πρόεδρος μας έχει τονίσει και με εμφαντικό, θα έλεγα, τρόπο το τι ακριβώς, ποια ακριβώς είναι η θέση μας και ποιο είναι το στίγμα μας. Εμείς κάνουμε αντιπολίτευση στην κυβέρνηση που είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Μάλιστα. Παράλληλα, δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να θεωρηθούμε παράρτημα ή προσάρτημα οποιοδήποτε κόμματος αυτοαποκαλείται κόμμα προοδευτικό της κεντροαριστεράς και ούτω καθεξής. Δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ κόμμα της κεντροαριστεράς? Τι είναι? Ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να κατακτήσει, κύριε Ξενάκη, καταρχήν. Ρωτάω. Το,
τον τίτλο του προοδευτικού, ναι, ο οποίος προοδευτικός με στόχευση μόνο την ευημερία του λαού και το όφελος της πατρίδας πολιτεύεται. Ναι. Δυστυχώς. Κάνει, δηλαδή. Βλέπουμε ειδικά το τελευταίο χρονικό διάστημα, και το ξέρετε και εσείς πολύ καλά αυτό που λέω, διότι το αναλύεται καθημερινά οι δημοσιογράφοι, στις δημοσκοπήσεις, συζητάτε, στα πάνελ και ούτω καθεξής. Διαφορετικά αντιλαμβάνεται την άσκηση της πολιτικής. Έχει γίνει καταρχήν φωνάζει, το κόμμα γιατί το φωνάζει, του ανετιολόγητου. Γιατί το φωνάζουν οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές στον Τσίπρα, κύριε Αλιακούλη? Γιατί δεν παίρνετε τηλέφωνο αυτό, το Στάνισεφ, εκεί τον πρόεδρο της Ευρωομάδας των Σοσιαλιστών, να πείτε μην τον καλείτε τον Τσίπρα, γιατί δεν είναι προοδευτικός. Τι ωραία που το λέτε. Θα τον πάρω αύριο το πρωί, λοιπόν, να το πω. Έτσι, θα το πάρω να το πω, είπε ο φίλος μου, θα πω. Καλά τα λέτε όμως, για να κάνουμε έτσι και λίγο χιούμορ. Τον καλούν όμως. Ξέρετε πολύ καλά ότι ο κύριος Τσίπρας είναι παρατηρητής, ναι, στις συγκεκριμένες συνευρέσεις. Ξέρετε πολύ καλά ποια είναι η θέση του δικού μας κινήματος. Όπως ξέρετε, γιατί το λέτε, για να με πειράξετε τώρα αυτό. Όχι, ο κύριος Ανδουλάκης ήταν εκεί, αλίμονο. Αλλά υπάρχουν πολύ πιο σοβαρά εκλογές πράγματα από αυτό. Εκλογές εσείς, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε εκλογές. Εξήγησε πριν ο κ. Καλαματιανός, ίσως δεν τον ακούσατε, αλλά έχει εξηγηθεί τις τελευταίες μέρες. Γιατί. Εντάξει, επειδή εγώ ήμουνα στη Βουλή προσωπικά. Ναι, ναι. Άκουσα τον κύριο Τσίπρα. Ναι. Είδα πολύ καλά πώς ζήτησε αυτές τις εκλογές. Είδα πολύ καλά υπό το βάρος ποιων πραγμάτων, και αξιολόγησα και για ποιο λόγο ο κύριο Τσίπρα είπε αυτή τη λέξη με βαριά καρδιά. Και με έναν τρόπο που, εν πάση περιπτώσει, δεν δίνει αέρα στα πανιά και του κόμματός του, αλλά και του συνόλου της αντιπολίτευσης, να πιέσει την κυβέρνηση για να πάει σε εκλογές. Ναι. Δηλαδή, δεν τις πολύ θέλει, λέτε, κυρία Αλιακούλη, από ό,τι καταλαβαίνω. Δεν τις θέλει. Εσείς θέλετε που ζητάει ο κ. Τσίπρας εκλογές. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Εμένα μου έκρινε. Δεν θέλαμε να τον πληγώσουμε καθόλου, να ξέρετε ότι εμείς είμαστε καλά παιδιά. Το μόνο που εμείς θέλαμε να πούμε με ειλικρίνεια στον ελληνικό λαό, και καταφέραμε να το πούμε, είναι ότι είμαστε η σοβαρή και υπεύθυνη δύναμη, η δημοκρατική παράταξη της πρόοδου, η οποία προσανατολίζεται στα κέντρο αριστερά διακυβεύματα της εποχής, δηλαδή στους σύγχρονους μη προνομιούχους ανθρώπους, ναι, χωρίς να καθοδηγείται κάθε φορά από αυτά που την κρατάνε αλυσοδεμένη και δεν της επιτρέπουν να αναπτυχθεί, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, που φαίνεται ότι έχει δυστυχώς σοβαρότατες παλινοδίες, δυστυχώς φέρεται πολλές φορές άκρως αντιφατικά, όπως στα ζητήματα της πανδημίας. Δεν υπάρχει καθαρός λόγος και σαφές στίγμα, αλλά πέραν τούτου είδατε τα τελευταία γεγονότα με τον κύριο Κουρουμπλή, τις διαγραφές και όλα αυτά. Υπάρχουν οξύτητες, υπάρχουν χαρακτηρισμοί που δεν ευνοούν τις συνενέσεις και τις συμπράξεις όπως θα έπρεπε να υπάρχουν όταν έχουμε μεγάλα ζητήματα εθνικής εμβέλειας. Αυτό αφορά και όλα τα κόμματα. Φαντάζομαι και τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, που το εμάς όμως ο κόσμος, ναι, κύριε Ξενάκη, ακούστε, ναι, λίγο. Μόνο με φράση θα σας το πω. Για να πάμε στους. Στον, ναι, κύριο Καλαματιανό πρώτα θα πάμε, γιατί νομίζω ότι αφιερώσατε ένα κομμάτι. Με κόψατε προηγουμένως, κύριε Ξενάκη, με κόψατε. Ναι, εντάξει, αλλά μιλούσατε πριν 15 λεπτά και οι δυο σας και δεν είχε μιλήσει και η Αλιακούλη. Εντάξει. Παραχωρώ στην κυρία Αλιακούλη. Θα πάμε σε εσάς, θα πάμε σε εσάς, κύριε Καλαματιανέ. Πρέπει να κάνουμε και διάλειμμα. Όσο μιλάνε, κύριε Ξενάκη, όσο μιλάνε έτσι όπως μιλάγανε πριν οι αγαπητοί μου συνάδελφοι, να ξέρετε ότι προς όφελος δικό μου είναι. Προτιμώ να κάνω παύση και να τους ακούω έτσι όπως μιλούσαν, παρά να μιλώ εγώ. Να πω λοιπόν όμως, σε μία φράση ακριβώς, ότι κοιτάξτε, οι τελευταίες αναταράξεις στο πολιτικό σκηνικό που έφερε το κίνημα του ΠΑΣΟΚ και του κινήματος αλλαγής οφείλονται στο γεγονός ότι καταφέραμε να γίνουμε το μέτρο σύγκρισης μεταξύ των δύο πλευρών. Εγώ αυτό που σας λέω το πιστεύω ακράδαντα. Μάλιστα. Θα το δείξει αυτό το επόμενο διάστημα. Συγκριθήκαμε, ναι, με τη Νέα Δημοκρατία, ναι, συγκριθήκαμε με το ΣΥΡΙΖΑ. Και ο κόσμος έχει αρχίσει πια να στρέφει το βλέμμα του αλλά και τις προσδοκίες του στο χώρο μας, ακριβώς επειδή επενδύει σε υπεύθυνες δυνάμεις. Κοιτάξτε, αυτό το θα δούμε τώρα θα που δούμε. Λέτε. Δεν το δούμε. Ακούστε, ακούστε πώς το λέω εγώ. Εσείς καλά το λέτε, το λέτε δημοσιογραφικά. Το δούμε. Επειδή ζωή, όμως το άκουσα, ναι, επειδή το άκουσα τις τελευταίες μέρες, να κυκλοφορεί πολύ στις δημοσιογραφικές εκπομπές, στα πάνελ, το θα δούμε.
Θα δούμε, λέει, η Νέα Δημοκρατία, θα δούμε, λέει, ο ΣΥΡΙΖΑ. Και εσείς το ίδιο πρέπει να λέτε, θα το δούμε. Σχηματίζεται. Θα δείτε, θα λέτε εσείς. Εμείς σίγουρα θα δούμε. Αλλά όμως, σας λέω ειλικρινά, ότι αυτό που βλέπουμε στη βάση, δηλαδή στον απλό δεν κόσμο, να σχηματίζεται, δεν είναι στιγμιαίο. Γι' αυτό λέω εγώ, θα δούμε. Αυτό θα φανεί. Κάποτε η αείμνη Σιφόβη Γεννηματά είχε πει ότι πρέπει να θωρακιστεί το κίνημα αλλαγής από τις πιθανές εξωθεσμικές παρεμβάσεις. Ακούστηκαν και πράγματα και πριν από τις εκλογές. Και πρέπει να δείτε και ποιοι σας λένε καλά λόγια. Καμιά φορά, ξέρετε, αυτοί που λένε καλά λόγια δεν κάνουν πάντα καλό. Γι' αυτό προσέχει. Εναντί του ακροατηρίου. Και σήμερα καλά λόγια. Γι' αυτό λέω. Λοιπόν. Τα καλά λόγια που έρχονται από τον κόσμο. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Καλαματιάνο, γιατί όντως τον διέκοψα πριν. Ναι, κύριε Ξενάκη, κύριε Καλαματιάνο, συνεχίστε. Ναι, χάρηκα που άκουσα την κυρία Λιακούλη που με κάθετο και σαφή τρόπο είπε ότι ασκούν αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία και είναι απέναντι στη δεξιά. Βέβαια, αυτή δεν είναι θέση όλων στο κίνημα αλλαγής. Θυμάστε, υπήρξε και υποψήφιος που έλεγε ποτέ με το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά με τη Νέα Δημοκρατία ναι. Και να απαντήσω και στον κύριο Ελευθερόγλου, ναι, που προφανώς χαίρεται και επενίσεται ότι έχουμε θέμα με τις δημοσκοπήσεις. Να του πω όμως ότι και το 2012 οι δημοσκοπήσεις έδειχναν φουσκωμένο το ποτάμι στο 15% και το 2014 την ελιά σε αντίστοιχα ποσοστά και το 2017 μετά τις εσωκομματικές εκλογές στο Κινάλ έπαιρνε 13% και τελικά είδαμε στις εκλογές ότι τα αποτελέσματα ήταν διαφορετικά. Και πριν τις τρεις εβδομάδες, ένας υποψήφιος, ο οποίος ήρθε τρίτος, έρχονταν πρώτος στις δημοσκοπήσεις. Πράγματι, εμείς δεν βρισκόμαστε απέναντι από το κοινά. Εμείς βρισκόμαστε, κάνουμε αντιπολίτευση στην κυβέρνηση, στη Νέα Δημοκρατία. Επιδιώκουμε βέβαια τον γόνιμο πολιτικό διάλογο για την επόμενη μέρα της χώρας. Πιστεύουμε ότι η χώρα χρειάζεται αλλαγή. Πιστεύουμε ότι η σημερινή διακυβέρνηση οδηγεί σε συνεχόμενες κρίσεις και σε αδιέξοδα τη χώρα. Και το ερώτημα είναι αν το πιστεύουν το ίδιο και στο κοινάλ. Ότι χρειάζεται αλλαγή ο τόπος. Χρειάζεται να αλλάξει σελίδα. Ο κύριος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία είναι μέρος του προβλήματος ή μέρος της λύσης. Πάντως, κύριε Καλαματιάνη, είναι το μοναδικό κόμμα αντιπολίτευσης που δεν κοιτάει να κερδίσει τις εκλογές. Κοιτάει να παρασύρει το κοινάλ, να κάνει κυβέρνηση μαζί του. Δηλαδή, δεν έχω ακούσει πραγματικά όλες αυτές τις μέρες από τότε που το κοινάλ δημοσκοπικά πάει καλά να λέει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι εμείς θα είμαστε πρώτο κόμμα και θα κυβερνήσουμε. Αυτό δεν το έχω ξανακούσει. Αυτό επιδιώκουμε, δηλαδή, κύριε Ελευθερόγλου. Αυτό επιδιώκουμε. Ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι πρώτο κόμμα, ώστε να ανοίξει τον δρόμο για την προοδευτική διακυβέρνηση. Είναι προϋπόθεση αυτό για να ανοίξει η προοδευτική διακυβέρνηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι πρώτο κόμμα στις εκλογές. Για πες, κύριε Καλαματιά. Και θα πρέπει να εφαρμοστούν μοντέλα και εμείς πιστεύουμε σε αυτά, όπως στην Ισπανία, στην Πορτογαλία, στη Γερμανία. Τέτοια μοντέλα θέλουμε. Το ερώτημα είναι αν τα θέλουν σύσσωμα και στο κοινάλ. Κοιτάξτε, τα μοντέλα που είναι και πολύ της μόδα στην Ευρώπη. Ακούστε τα προοδευτικά μοντέλα. Μάλιστα. Λέω εγώ ότι διάλεξα άλλο μοντέλο το 2015, αλλά υπήρξε διαθέσιμο εκείνο μόνο. Πρέπει να υπάρχουν οι προοδευτικές συγκλήσεις. Πρώτα θα μάθει ο ΣΥΡΙΖΑ να μιλάει για την προγραμματική σύγκληση. Η σύγκληση λοιπόν είναι ένα τάγκο που δεν χορεύεται με έναν, χορεύεται με δύο. Λοιπόν, ό,τι καθυβρίζεις μέχρι σήμερα, δεν μπορείς να το χαϊδεύεις αύριο και να του λες «Μα γιατί καλέ μου δεν έρχεσαι μαζί μου». Άρα, επειδή καταλαβαίνουμε... Εννοείται κάποιος από το κοινάλ που καθυβρίζουν το ΣΥΡΙΖΑ? Ξέρετε πολύ καλά τι λέω και αφήστε τα αυτά. Έτσι. Λοιπόν, εμείς δεν έχω ακούσει κάποιον να καθυβρίζουν στον το κοινάλ. Ίδιο, στη μικρή κοινωνία της Βουλής μας, σας παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, και ο πρόεδρος σήμερα είπε τώρα ξεκάθαρα ότι είμαστε απέναντι στην κυβέρνηση, απέναντι στη δεξιά, ξεκάθαρα. Όπως χάρηκα που το άκουσα και από εσάς. Κύριε Καλαματιανέ, ακούστε λίγο τώρα, για να είμαι ειλικρινής, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ όταν οι δημοσιογράφοι με ρωτάνε να απαντάω σε αυτό που με ρωτάνε. Τώρα λοιπόν θέλω να σας πω το εξής. Δεν έχουν περάσει τόσα χρόνια ώστε να παραγραφεί όλη αυτή η λάσπη που μπήκε στον ανεμιστήρα χωρίς να υπάρχει καμία απολύτως από την πλευρά σας αυτοσυγκράτηση, τουλάχιστον από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Δεχτήκαμε τόσο μεγάλη χλέβη που έφτασε μέχρι και στο να κρεμιούνται ομοιώματα βουλευτών στην πλατεία Συντάγματος. Αυτά τα θυμάται ο κόσμος. Υπάρχουν στη συλλογική μνήμη, τα θυμόμαστε κι εμείς.
Ας μην κάνουμε λοιπόν τους ανήξερους. Γιατί η επόμενη μέρα, για να βρεις συστράτευση των προοδευτικών ανθρώπων, λοιπόν, θα πρέπει να υπάρξουν μετανοήσεις, σε πολιτικές συγγνώμες πολλές, και θα πρέπει να υπάρξουν και συγκλήσεις και συμπράξεις. Στο δικό σας χώρο δεν πρέπει να υπάρξουν? Μόνο στο χώρο του ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να υπάρξουν? Στο δικό σας ό,τι καθόλου? Στο δικό μας χώρο όφιλε να πει τη γνώμη, το πήρατε εσείς. Βέβαια το διώξατε. Δεν το πράγμα εννοείται για την κυβέρνηση με τον Σαμαρά. Λοιπόν, παρακαλώ, παρακαλώ. Γι' αυτό δεν χρειάζεται κάτι. Ήθελα να κάνω ένα μικρό σχόλιο σε σχέση με αυτά που ακούστηκαν. Κύριε Καλαματιά, ναι, σας παρακαλώ, μην ξύνετε τις πληγές. Θα μιλήσω για τον κύριο Καμένο. Εσείς το ανοίξατε το θέμα και σας άκουσα πριν, ενώ λέτε ότι είσαστε απέναντι στην κυβέρνηση. Κριτική στο ΣΥΡΙΖΑ ακούσατε προηγουμένως. Ο ίδιος κατήγγειλε ότι έφυγε από την παράταξή σας. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Άρα, εγώ δεν το άκουσα. Μόνο που λέω είναι με ειρήνη. Ακούστε λίγο. Λέει, με ειρήνη και Καμένο. Πολιτική δεν φιλία. Και από τις δύο πλευρές, κύριε Ξενάκη, μάλιστα. Κύριε Ξενάκη, δώστε μου 2 δευτερόλεπτα, σας παρακαλώ. Πάρτε γιατί για να ακούσουμε την Αλεξοπούλου, η οποία παρακολουθεί τόση ώρα. Ναι. Ευχαριστώ, κύριε Αλεξοπούλου. Λοιπόν, έχω την ανάγκη να σας πω το εξής. Αυτά τα αναφέρω διότι πρέπει να είμαστε έντιμοι και ειλικρινοί στο δημόσιο διάλογο. Μάλιστα. Θα πρέπει να Συμφωνώ. Γίνει παραδοχή των λαθών, θα πρέπει από όποια πλευρά και αν υπήρχε, από τη δική μας, από τη δική σας, για να ξεκινήσει μία νέα πορεία. Αυτό σας λέω. Άρα όταν μιλάτε για την προοδευτική συγκυβέρνηση, θα πρέπει όλα αυτά ιστορικά να βρείτε τους τρόπους και εσείς και εμείς πώς αυτά θα ξεπεραστούν. Γιατί τώρα υπάρχουν. Λοιπόν, κύριε Αλεξοπούλου, το λόγο σε εσάς. Παρακαλώ. Τα προηγούμενα λοιπόν τηλεοπτικά δευτερόλεπτα, αυτά που προηγήθηκαν, απέδειξαν γιατί ο κύριος Τσίπρας ζήτησε εκλογές το Σάββατο που μας πέρασε. Γιατί βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να προσπαθούν τώρα να βρουν το χώρο που νόμισαν ότι τους ανήκει και τελικά να μπουν στη διαδικασία αυτή της εναλλαγής πολιτικών δυνάμεων. Δηλαδή, σε σχέση με αυτό που είπε ο κύριος Καλαματιανός νωρίτερα, σε σχέση με άλλα κόμματα, το Ποτάμι, την Ελιά, κύριε Καλαματιανέ, να σας θυμίσω ότι ήσασταν κόμμα του 3% και δεν ήρθαν από παρθενογένεση οι ψηφοφόροι οι οποίοι σας έφεραν στην προηγούμενη διακυβέρνηση. Ήταν κατά κύριο λόγο ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ, του ΚΙΝΑΛ, και τώρα μην συγκρίνετε άσχετα πράγματα, γιατί τώρα ακριβώς αυτό μπορεί να γίνει σε εναλλαγή, δεν το ξέρω, μένει να το δούμε. Αλλά πάντως αυτό είναι που αποδεικνύει γιατί ο κύριος Τσίπρας ζήτησε εκλογές. Επίσης, ένα σχόλιο που ήθελα να κάνω σε σχέση με αυτά που είπε η κυρία Λιακούλη νωρίτερα. Είμαστε σίγουρα οι άνθρωποι αυτοί που πιστεύουμε ότι η πανδημία δεν έχει ούτε ιδεολογική προσέγγιση, ούτε κόμματα, ούτε χρώματα. Είμαστε οι πρώτοι που λέμε ότι όλο αυτό έπρεπε να το περνάμε όλοι μαζί και να παλεύουμε και να βάζουμε πραγματική πλάτη όλοι μαζί. Άρα λοιπόν... Δηλαδή εσείς, κυρία Αλεξοπούλου, συμφωνείτε με την αποστροφή του Πρωθυπουργού ότι ο ΣΥΡΙΖΑ χρησιμοποιεί ρητορική των θεματοφυλάκων του Συντάγματος? Κοιτάξτε, αυτό ήταν κάτι που είπε ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας μέσα στη Βουλή. Ήμουνα παρούσα, το άκουσα με τα αυτιά μου. Ναι. Και επίσης άκουσα με τα αυτιά μου και ήθελα ότι να το μεταφέρω. Είναι υπέρ αυτών που πήγαν τον γυμνασιάρχη. Κοιτάξτε, προφανώς και δεν είπε αυτό ο Πρωθυπουργός, αλλά όταν ακούς τον πρόεδρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης να λέει ότι θα πάρουν οι πολίτες το συνταγματικό τους δικαίωμα, και τι ακριβώς εννοούσε? Εγώ το κατάλαβα κάτι σαν να βγουν οι νεοαγανακτισμένοι στους δρόμους και να πάρουν την τύχη της χώρας στα χέρια τους. Και επίσης. Κυρία Λιακούλη και κύριε Καλαματιανέ, ήμασταν και οι τρεις εκεί και ακούσαμε τον πρόεδρο του κύριο Τσίπρα να λέει αυτό το πράγμα. Αλλά επίσης εγώ ήθελα να σχολιάσω και κάτι ακόμα. Δεν είναι δυνατόν, και φάνηκε και στους τηλεοπτικούς δέκτες, μην τα παρεξηγείτε τα πράγματα. Δεν είναι δυνατόν να βλέπουμε την κυρία Αχτσιόγλου να χειροκροτάει την ώρα που ο κύριος Τσίπρας μίλησε για τον κύριο Γεραπετρίτη και είπε ότι δεν έχει εκλεγεί με την ψήφο του ελληνικού λαού. Και είδαμε όλοι μπροστά μας ή δίπλα μας ή στην τηλεόραση την κυρία Αχτσιόγλου, η οποία 2 φορές έχει εκλεγεί από το ψηφοδέλτιο επικρατείας, να χειροκροτάει. Δηλαδή, εδώ νομίζω η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά. Αλλά όλα αυτά είναι μια άλλη κουβέντα. Δεν προσπαθεί να απαξιώσει τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Εγώ δεν θα πω στη λογική να μιλάμε όλοι μαζί, γιατί πραγματικά δεν μπορώ να ακούσω και καλούς συναδέλφους. Δεν μπορώ να ακούσω.
Και τρεις μαζί. Ακούστε λίγο. Ναι. Κύριε Ξενάκη, ναι, κύριε Αλεξοπούλου, θέλω να το αργά, πω μισό λεπτάκι. Δηλαδή, είμαστε τόσο ευαίσθητοι, ρε παιδί μου, με το πολιτικό savoir vivre και το σχολιάσουμε κιόλας κλπ. Όταν έχουμε ανθρώπους οι οποίοι πεθαίνουν εκτός μεθ και δεν έχετε γι' αυτό να πείτε κάτι. Λοιπόν, αυτό που λέτε, μισό, κυρία Γιαγούλη, όχι, όχι, κύριε Ξενάκη, όχι, γιατί απαντήσετε, πρέπει να πάμε από πολιτική μορφή, εκτός από πολιτική μορφή, είναι μορφή προς όλους αυτούς τους ανθρώπους που βάζουν πλάτη τόσους μήνες στα νοσοκομεία. Όχι, δεν το λέγετε για τους γιατρούς. Όχι, έχει λίγο σημασία, γιατί θέλουμε να πιστεύουμε, δηλαδή, πιστεύει κανείς από εμάς, ότι πιστεύει κάποιος από εμάς, ότι βρίσκεται έστω ένας Έλληνας μέσα σε ελληνικό νοσοκομείο. Λοιπόν, και δεν την χάνει τη δέωσα προσοχής και η ιατρική για να μην ξαναδιακόψω, αποκλείεται να το πιστεύει κάποιος Έλληνας. Παρακαλώ, παρακαλώ. Εντάξει. Θερμή, και να μην διακόψω κανένα έτσι, όπως λίγο άγαρμα, όπως την προηγούμενη φορά και όντως ζητώ συγγνώμη. Θα ήθελα να μου πείτε τι γίνεται με το κομμάτι της ακρίβειας. Έχουμε σήμερα 20% αύξηση της τιμής του φυσικού αερίου σε ευρωπαϊκό επίπεδο, βέβαια, το οποίο έρχεται και έρχονται και λογαριασμοί, κυρίως από τη ΔΕΗ, τους παρόχους και το φυσικό αέριο σταδιακά, που είναι πολύ πιο ψηλά από εκεί που ακούγαμε ότι οι τιμές 8 στους 10 θα είναι 8 ευρώ, 9 ευρώ, 10 ευρώ. Αυτό ακούγαμε πριν από ένα μήνα. Φαίνεται το πράγμα έχει ξεφύγει και μάλιστα πολύ. Τι γίνεται? Κοιτάξτε, είναι ένα διαφυσβήτητο γεγονός που ταλανίζει ολόκληρο τον πλανήτη, όχι μόνο τη χώρα μας. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι αυτές οι ανατιμήσεις βασανίζουν πολύ πιο ισχυρές οικονομίες από τη δική μας. Παρ' όλα αυτά, επίσης, ακούσαμε το Σάββατο τον Πρωθυπουργό να εξαγγέλει αυτά που έπρεπε να πει το καλύτερο δυνατό για την ώρα τουλάχιστον. Μίλησε συγκεκριμένα για αύξηση της κρατικής ενίσχυσης στα τιμολόγια του ρεύματος και για το μήνα Δεκέμβριο. Υπάρχει αύξηση της έκπτωσης για το φυσικό αέριο κατά 40% και για το μήνα Δεκέμβριο και κάλυψη του μεγαλύτερου μέρους της ρήτρας προσαρμογής στα αγροτικά τιμολόγια από τον Αύγουστο έως και το Δεκέμβριο. Αυτά είναι τρία συγκεκριμένα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός και που θα λάβουν χώρα αυτό το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Έρχονται κάτι λογαριασμοί και έχω δει με τα μάτια μου, δηλαδή δεν είναι ότι δεν τους έχω δει με τα μάτια μου, που αυτή η ρήτρα αναπροσαρμογής είναι κάτι. Και μιλάω τώρα για λογαριασμούς όχι πολύ ψηλούς, ενώ επαγγελματικούς, οικιακούς λογαριασμούς των 200, 150, 200 ευρώ που έχουν γίνει 300, 400, 500. Και έχω δει, ξαναλέω, με τα μάτια. Κύριε Ξενάκη, το βέβαιο είναι ότι είναι και αυτό ένα δυναμικό φαινόμενο, το οποίο εξελίσσεται. Λέγαμε και νωρίτερα ότι βλέπουμε το πετρέλαιο λίγο να πέφτει, βλέπουμε το φυσικό αέριο να ανεβαίνει, βλέπουμε καθημερινά real time να συμβαίνουν φοβερές αλλαγές σε σχέση με τις τιμές. Είμαστε εδώ συνεχώς στο οικονομικό επιτελείο για να παίρνει τις αποφάσεις που χρειάζεται να πάρει. Δεν αφορά μόνο την κυβέρνηση, κυρία Αλεξοπούλου, τι λένε οι πολίτες. Τα κράτη δεν είναι πάροχοι. Δεν μπορούμε να παρακολουθούμε τι γίνεται διεθνώς χωρίς καμία δυνατότητα παρέμβασης. Μα όλα αυτά που αναφέραμε νωρίτερα δεν είναι παρέμβαση. Στη Μόσχα είδε τον κύριο Πούτιν. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορεί να γίνει μια παρέμβαση, μια πρωτοβουλία πολιτική. Αυτό εννοείται. Δεν πρέπει να υπάρξει μια πολιτική πρωτοβουλία. Δεν βάζει, το πήγε ψηλά. Όχι, θέλω να γελάω, αλλά πραγματικά τώρα μου λέτε. Κυρία Ιακούλη τώρα. Οι τεράστιες ανατιμήσεις. Ο Ανδρέας Παπανδρέου, α πούμε, γιατί δεν πήγε τα μεσογειακά λογισμένα προγράμματα. Έκανε κάποιες παρεμβάσεις. Δηλαδή έχει τελειώσει αυτό. Οι Έλληνες ηγέτες, οι αγέτες. Κοιτάξτε. Μεσογείο δεν μπορεί να κάνει μια παρέμβαση. Η λέξη αδικία η αδικία ταιριάζει απόλυτα σε αυτό που λέτε τώρα. Αν κάποιον αδικείται, είναι τον νυν πρωθυπουργό, ο οποίος, αν μη τι άλλο, έχει φέρει επιτέλους στη χώρα μας τον παγκόσμιο χάρτη εκεί που της αξίζει. Δηλαδή, είναι η πρώτη φορά μετά από χρόνια που μας παίρνουν στα σοβαρά οι ξένες κυβερνήσεις, οι επενδυτές, οι μεγάλες εταιρείες. Και είναι δυνατόν να συζητάμε όταν έχει προηγηθεί ο πρωθυπουργός, ο κύριος Τσίπρας, που πήγαινε με τον τότε υπουργό των οικονομικών του, τον κύριο Φαρουφάκη και γέλαγε το σύμπαν, να συζητάμε τώρα για ένα πρωθυπουργό ο οποίος τι κάνει, καθημερινά φέρνει επενδύσεις, φέρνει επενδυτές, φέρνει στη χώρα μας αυτό που πρέπει να φέρει, την αξιοπιστία, τη σοβαρότητα σε κάθε επίπεδο. Άρα είναι κυρία Γιακούλη, παρακαλώ, παρακαλώ. Σε κάθε περίπτωση αυτό που συζητάτε τώρα. Είστε χυμαρόδης, το ξέρω, αλλά παρακαλώ. Να βάλουμε μια σειρά να την ακούσουμε, γιατί εκείνη σε εισαγωγικά έτσι πρέπει να δώσει εξηγήσει ως βουλευτής που στηρίζει την κυβέρνηση για αυτό που συμβαίνει τώρα και αυτό που θα συμβεί σε λίγο στα τηλέφωνα που θα βγει ο κόσμος.
Αλλά να την ακούσουμε και να πάμε στον κύριο Καραμαλή. Και κύριε Ξενάκη, ειλικρινά σας λέω ότι παρότι βουλευτής της συμπολίτευσης σε μια πολύ δύσκολη και οικονομική και υγειονομική περίπτωση, είμαι στην ευχάριστη θέση να μπορώ να πω ότι ο Πρωθυπουργός και το επιτελείο του μας έχει φέρει εκεί που μας αξίζουν σαν χώρα. Σύμφωνοι, μισό λεπτό και όμως φαντάζομαι ότι και εσάς σας έχουν πει κάποιοι ψηφοφόροι σας για τους λογαριασμούς που έχουν πάρει το τελευταίο διάστημα. Είναι προφανές και το βλέπω και εγώ και στους δικούς μου λογαριασμούς και στο σπίτι μου και στο γραφείο μου και παντού. Αλλά ποιος αμφισβητεί ότι αυτές οι ανατιμήσεις είναι παγκόσμιες? Εντάξει, αλλά ξέρετε, θα γίνει το καλύτερο δυνατό. Είναι, έχει ψηλούς κύρους και λοιπά, είναι σημαντικό προφανώς. Οτιδήποτε άλλο είναι λαϊκισμός. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Καλαματιά να μην τα πω. Να πω και κάτι ακόμα. Ναι, επειδή διάβασα λίγο νωρίτερα και επιτρέψτε μου να το πω, είδα στο Twitter που λέγατε νωρίτερα, είδα μια ανάρτηση που έκαναν τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και έλεγαν ο κατώτατος μισθός 800 ευρώ. Και τα σχόλια που πήραν από τους πολίτες που επίσης επικαλείστε ήταν από κάτω, δώσε και εμένα μπάρμπα. Δηλαδή, αξίζει ο γαμπρός, βάλε παραπάνω. Δηλαδή, θέλω να πω ότι όταν ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται στην αντιπολίτευση. Ποιος είναι ένας καλός μισθός για ένα νέο άνθρωπο που δουλεύει 8 ώρες, 2 Σαββατοκύριακα? Δεν συζητάω αυτό, κύριε Καράμερη. Συζητάω την ευκολία και την ελαφρότητα με την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ τάζει, όπως έσκιζε τα μνημόνια, έτσι τώρα χαρίζει λεφτά. 800 αύριο μπορεί, επειδή θα πιεστεί στο Twitter, να τα κάνει 1000-1200, γιατί μήπως θα πληρώσει τίποτα. Στο χωριό μου έλεγαν αυτό που τάζει δεν χάνει, αυτό που δίνει. Κύριε Καραμαντιά, ναι, σας ακούμε, παρακαλώ. Κύριε Ξενάκη, καταρχάς για το ποιος είναι σοβαρός πρωθυπουργός και ποιος έχει κύρος στην Ευρώπη, το θυμούνται όλοι οι Έλληνες. Να σας θυμίσω τον κύριο Βαρουφάκη ως υπουργός σας, κύριε Αλεξοπούλου, δεν σας διέκοψα παρότι διαφωνούσα κάθετα με αυτό που λέγατε. Κύριε Αλεξοπούλου, δεν σας διέκοψα γιατί σας σεβάστηκα. Καλά, με έχετε διακόψει πολλές φορές απόψε το βράδυ, αλλά δεν το κάνουμε αυτό που πέτατε. Θυμούνται όλοι οι Έλληνες ποιος έχει κύρος στην Ευρώπη και ποιον πρωθυπουργό. Επειδή το ξέρουν οι Έλληνες, γι' αυτό δεν επιμένουν. Και ποιον θεωρούν λιποβαρή. Το ξέρουν ευτυχώς οι Έλληνες και το απέτυχαν σε δύο εκλογικές διαδικασίες. Κύριε Αλεξοπούλου, αφήστε ψυχραιμία σας. Ψυχραιμία, εντάξει, προσπαθείτε να δείξετε κυβερνητικό έτσι αυτό, αλλά σεβαστείτε και τους συνομιλητές σας. Αυτό που λέτε τώρα δηλαδή είναι άδικο. Δηλαδή εσείς τι προσπαθείτε να δείξετε? Το αντιλαμβάνομαι, σας καταλαβαίνω. Εγώ αντιλαμβάνομαι τη δύσκολη θέση. Πάμε λίγο στην ουσία, θερμή παράγωγη. Συμπληγάδες, κύριε Καλαματιανέ, συμπληγάδες πλέον. Μπορώ να κάνω πάρα πολύ καλά αυτή τη δουλειά, κύριε Αλεξοπούλου, σας παρακαλώ πολύ. Δεν ναι, το μπορώ να το σκέφτεστε. Λοιπόν, να συνεχίσω έτσι. Αφήστε να μιλήσω. Ναι. Σας ευχαριστώ. Είστε ψύχρεμοι, μπορώ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, κύριε Καλαματιανέ, εγώ δεν προσπαθώ να σας προσβάλλω. Εγώ μιλάω πολιτικά. Κύριε Αλεξοπούλου, ελάτε τώρα, ελάτε μας. Λοιπόν, θα σταματήσουμε ένα άγωνο αυτό. Ας το κλείσουμε χωρίς σχόλια. Προφανώς. Αφήστε με να μιλήσω. Αυτό το πράγμα τώρα δεν είναι. Λοιπόν, είπε για τα 800 ευρώ και είπε ότι είναι τάξιμο κλπ. Να θυμίσω στην κυρία Αλεξοπούλου ότι ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, όταν ήταν στην αντιπολίτευση, είχε τάξει ότι θα δίνει αύξηση στον κατώτατο μισθό στο διπλάσιο της ανάπτυξης. Πόσο είναι η ανάπτυξη για φέτος, για το 2022? Θέλετε να μιλήσουμε και για αριθμούς ανάπτυξης και θέλετε να σας θυμίσω ότι λέγατε στην κουβέντα στον περσινό προϋπολογισμό, κύριε Καλαματιανέ. Δεν σας συμφέρει, κύριε Καλαματιανέ. Είναι διπλάσιο το ποσοστό της ανάπτυξης και ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν ήξερε το 19 ότι θα έχουμε πανδημία, κύριε Καλαματιανέ. Λοιπόν, κύριε Αλεξοπούλου, θα σας παρακαλέσω να το σαγκαλέσω. Καταλαβαίνω. Ελάτε. Λοιπόν, μπράβο. Λοιπόν, αν υπολογίσει λοιπόν, κύριε Αλεξοπούλου, το πόσο είναι το διπλάσιο της ανάπτυξης που προϋπολογίζουν για το 2021, που προϋπολόγισαν για το 2021 και για το 2022, είναι ακριβώς τα 800 ευρώ που λέει ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ. Άρα να μην μιλάει για μαξιμαλισμούς, είναι το κατώτατο, είναι αυτό που έχουν τάξει και οι ίδιοι προεκλογικά. Και εμείς λέμε ότι είναι ένα ποσό. Αυξήσατε τον κατώτατο μισθό και δεν το ψηφίσαμε. Αυτό που λέτε τώρα. Ποιο να ψηφίσει? Αυξήσατε τον κατώτατο μισθό και δεν το ψηφίσαμε. Και τότε γιατί δεν το ψήφισε? Μα ελάτε, είστε 3 χρόνια βουλευτής. Ελάτε. Τι σημαίνει αυτό? Λέμε λοιπόν ότι για να υπάρξει ανταπόκριση στα νοικοκυριά και στους εργαζόμενους σε αυτό το τεράστιο κύμα ακρίβειας, είναι ένα μέτρο πολύ σοβαρό. Είναι και η αύξηση του κατώτατου μισθού για να μπορέσουν οι εργαζόμενοι και τα νοικοκυριά να ανταποκριθούν. Ο πληθωρισμός ανέβηκε στο 4,8. Αυτό είναι ρεκόρ δεκαετίας. Εκεί πηγαίνουμε λοιπόν. Και καταρρύπτεται και το αφήγημα της κυβέρνησης περί δήθεν ενίσχυσης του εισοδήματος των πολιτών. Δεν υπάρχουν αυτά. Προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός 40% επιδότηση στο φυσικό αέριο, όταν η αύξηση αυτή τη στιγμή είναι στο 180%. Μιλάμε για ελάχιστα, ανεπαρκή μέτρα. Χρειάζονται άλλα μέτρα εδώ. Χρειάζεται μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, χρειάζεται μείωση του τιμολογίου της ΔΕΗ. Όταν
το Σεπτέμβρη γύρισε από τη ΔΕΘ ή στη ΔΕΘ, είπε ο Πρωθυπουργός ότι η αύξηση στα τιμολόγια της ΔΕΗ θα είναι 2 και 3 ευρώ. Εμείς όλοι αντιδράσαμε και λέγαμε ότι είναι απίστευτο αυτό που λέει και τελικά επιβεβαιωνόμαστε. Μάλιστα, είναι τεράστια η αύξηση στα τιμολόγια. Είπατε και τις προτάσεις, μείωση λοιπόν του ειδικού φόρου κατανάλωσης, αύξηση του κατώτατου μισθού στα 800 ευρώ, μάλιστα, λοιπόν, μείωση του τιμολογίου της ΔΕΗ και ελέγχου στην αγορά για να μην υπάρχει σροκέδια και καρτέλ. Λοιπόν, κύριε Γιακούλη, ο λόγος σε εσάς. Για να ακούσουμε και εσάς. Λοιπόν, κύριε Ξενάκη, κοιτάξτε, καταρχήν, βλέπω τώρα τον τίτλο εκεί που έχετε στο μπάνερ, σοκ στα νοικοκυριά από τους αυξημένους λογαριασμούς ρεύματος. Και εγώ θα συμπλήρωνα και όχι μόνο. Ναι. Και όχι μόνο. Και δεν είναι μόνο τα νοικοκυριά. Σούπερ μάρκετ. Έχουμε τους αγρότες, τους φθηνοτρόφους, τους επιχειρηματίες, τους ανθρώπους που βάζουν lockdown στις επιχειρήσεις τους χωρίς κανείς να το πάρει χαμπάρι. Γιατί ακούσαμε προχθές τη συζήτηση του προϋπολογισμού να λένε «Μα επιτέλους η αντιπολίτευση τα φτιάχνει αυτά, ενώ εμείς από το ΓΕΜΗ ξέρουμε ότι δεν βάζουν λουκέτο επιχειρήσεις. Από το ΓΕΜΗ ξέρεις μόνο πόσες ανοίγουν, ποτέ δεν ξέρεις πόσες κλείνουν, γιατί μια ανενεργής επιχείρηση δεν είναι υποχρεωμένη να κλείσει, παρά μόνο να κάνει στάση της δραστηριότητας». Αυτό μια παρένθεση για αυτούς που το λένε και το ξαναλένε στο δημόσιο διάλογο. Ακούστε τα μέτρα που ανακοινώθηκαν από τον Πρωθυπουργό και από το Οικονομικό Επιτελείο. Είναι σαν να δώσεις ασπιρίνη σε έναν καρκινοπαθή που βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο. Απλά πράγματα. Ό,τι μπορείς να περιμένεις από την ασπιρίνη στον καρκινοπαθή, αυτά μπορείς να περιμένεις και από τα μέτρα που εξήγηλε ο κύριος Πρωθυπουργός, όπως αναφέρθηκαν πριν και από την κυρία Αλεξοπούλου, προχθές στο Κοινοβούλιο. Το εντυπωσιακό όμως είναι η ενσυναίσθηση που έχει η κυβέρνηση για το θέμα. Εγώ αυτό θέλω να σχολιάσω. Είδατε τη δήλωση πριν από λίγες ώρες του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη σχετικά με τη selfie που βγάζουν μαζί του οι απλοί πολίτες καταναλωτές όταν εκείνος επισκέπτεται, λέει, τα σούπερ μάρκετ το Σάββατο. Οι καταναλωτές, λέει, λοιπόν, κύριε Ξενάκη. Ναι, δεν το άκουσα εγώ. Το ακούσατε? Ναι, όχι, δεν το άκουσα, αλλά έτυχε να μην το ακούσω προφανώς, γιατί σήμερα είχα. Ναι, μου το είπανε, μου το μεταφέρανε, λοιπόν, το είδα. Ναι, στην καθημερινότητα. Το είδα, και δεν πρόλαβα να παρακολουθήσω τόσο κοντά επικαιρότητα. Ότι εκεί που ερωτήθηκε, λοιπόν, ο αρμόδιος υπουργός, ο αρμόδιος καθήλυν υπουργός. Εμείς δεν κάνουμε πολιτικό κουτσομπολιό. Μιλάμε θεσμικά. Ο καθήλυν αρμόδιος, λοιπόν, υπουργός, είπε ότι όταν πηγαίνει στα σούπερ μάρκετ δεν διαπιστώνει ο ίδιος τέτοιο πράγμα, δηλαδή ότι είναι οι καταναλωτές αγανακτισμένοι και ότι του μιλάνε για την ακρίβεια και του λένε «Υπουργέ μου, τι θα γίνει», αλλά βγάζουν selfie. Αν λοιπόν η διάσταση της πραγματικότητας βρίσκεται μεταξύ του τίτλου που έχετε εσείς στο μπάνερ και αυτό που δηλώνει ο καθήλυνα αρμόδιος υπουργός, τότε τι πάμε να κουβεντιάσουμε? Βρισκόμαστε σε ένα παράλληλο σύμπαν. Είναι δύο δρόμοι που δεν πρόκειται να συναντηθούν ποτέ. Εδώ λοιπόν, αυτό που είπε ο δικός μας πρόεδρος, ο Νίκος Ανδρουλάκης, σε μία, κατά τη γνώμη μου, υψηλού επίπεδου ομιλία την οποία πραγματοποίησε το Σάββατο. Και είχα πραγματικά χρόνια να ακούσω ένα και να κάνουν δύο. Μίλησε για τον προϋπολογισμό, βάζοντας μέσα ακόμη και το μεταναστευτικό και το δημογραφικό. Που δεν αναφέρει στην κοινοβουλευτική σας ομάδα, κυρία Γιακούλη, γιατί δεν μιλάει στη Βουλή ο κ. Σαββουλάκης. Στην κοινοβουλευτική σας ομάδα μίλησε. Δεν μίλησε στη Βουλή. Στο κοινοβούλιο, σας είπα. Ναι, στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Στο κοινοβούλιο, αγαπητέ. Η οποία συνεδρίασε στο κοινοβούλιο. Στην αίθουσα τη ολομέλεια. Εντάξει, λέω ότι αυτό είναι ένα πρόβλημα. Εσείς τι θέλετε να πείτε? Θέλετε να πείτε ότι αυτό είναι κάτι λιγότερο? Θέλω να πω, κυρία Γιακούλη, ότι αυτό είναι ένα πρόβλημα που έχετε μπροστά σας. Όταν στη Βουλή μιλάει ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Μητσοτάκης, θα κάνετε κάθε φορά κοινοβουλευτική ομάδα? Αυτή είναι η απορία. Μια χαρά λειτουργεί. Γιατί θα κουραστούμε? Μη μας βλέπετε φρέσκους, δεν μας βλέπετε? Μια χαρά. Εσάς φρεσκότατε πάντα, σας βλέπουμε, αυτό είναι αλήθεια. Χαμογελαστοί, φρέσκοι, ωραίοι. Λοιπόν, κυρία Γιακούλη, δεν σας επιτίθεται ο Νίκος Ελευθερόγλου λέγοντας αυτό. Είναι μια πραγματικότητα. Δεν σημαίνει ότι είναι απαραίτητο μου. Μα δεν είπα εγώ ότι μου επιτίθεται. Ως τώρα απάντω. Δεν είναι. Ακούστε λίγο. Αλλά θα το δούμε στην πορεία. Ναι.
Ως τώρα δεν έχει δείξει μειονέκτημα. Ήταν ένα σχόλιο. Δηλαδή, πιο επιτυχημένο επιχείρημα απέναντι στους δημοσιογράφους, αν μου επιτρέπετε, δεν σας υποδεικνύω, είναι να λέτε ότι και ο Αλέξης Τσίπρας ήταν δημοτικός σύμβουλος κάποτε. Και ο ΣΥΡΙΖΑ όχι, δεν πρόκειται ποτέ εγώ να το πω. Εντάξει. Εγώ όσο με ρωτάτε εσείς, εγώ θα σας απαντώ. Εσείς θα με ρωτάτε, είναι επιτυχημένο το. Μπορεί να λειτουργήσει αυτό. Μπορεί να λειτουργήσει αυτό το σχήμα. Γιατί φαντάζομαι ότι η αγωνία και η δική σας, δεν θέλετε να είστε δεικτικοί μαζί μου ή όχι, να με κακοκαρδίσετε απόψε. Εννοεί ο συνάδελφος ότι είστε κακοκαρδίσεις. Αλλά δεικτικός δεν ήταν, όχι. Το Σάββατο η πόλωση για τον προϋπολογισμό ήταν μεταξύ Μητσοτάκη και Τσίπρα. Αυτό. Εγώ, γιατί όμως δεν μου αφήνετε να πω ότι για την ουσία της ομιλίας. Θα σας πω ότι οι πολίτες που παρακολουθούσαν. Είναι πιο σημαντικό η αίθουσα στην οποία μίλησε. Όχι, θα σας πω ότι είναι πιο σημαντικό. Ότι οι πολίτες που παρακολουθούσαν την ολομέλεια της Βουλής. Ακούστε με, κύριε Αλέξη. Γιατί δεν με αφήνετε. Γιατί πρέπει να κλείσουμε. Νίκο, πες το να μιλήσει. Ναι, αλλά δεν με αφήνετε. Ότι οι πολίτες που ακούν ζωντανή τη συζήτηση στο κοινοβούλιο δεν είχαν τη χάρα να δουν τον κύριο Ανδρουλάκη. Να τα λέει αυτά που λέτε εσείς. Οι πολίτες παρακολούθησαν, αγαπητέ μου, την ομιλία του κυρίου Ανδρουλάκη και τη σχολίασαν κατά χιλιάδες. Κοιτάξτε τα social, μπορείτε να το δείτε. Μεταδόθηκε από το κανάλι της Βουλής επίσης. Είναι ένα θέμα το οποίο καταφέραμε να το ξεπεράσουμε. Κύριε Ξενάκη, αφήστε με να ολοκληρώσω τη φράση. Ναι, αυτό θέλω, γιατί ασχολήθηκα με την αίθουσα και δεν αφέθηκα να ασχοληθώ με την ουσία. Έλεγα λοιπόν με μία κουβέντα ότι επιτέλους ακούσαμε ένα και ένα κάνουν δύο, δηλαδή ότι ο προϋπολογισμός που στείνεται θα πρέπει να απαντάει στα σύγχρονα προβλήματα. Η ακρίβεια η οποία χυμάζει αυτή τη στιγμή τη χώρα και σφυροκοπά το λαό θέλει ολοκληρωμένο στρατηγικό σχέδιο για το πώς θα αντιμετωπιστεί. Δηλαδή, όταν ο υπουργός σου λέει «Μα τι να κάνω εγώ όταν είναι παγκόσμιο το φαινόμενο, θα το υποστείς και εσύ Έλληνα». Και είναι παράλογο, λέει ο κύριος Γεωργιάδης, να λέμε ότι στην Ελλάδα δεν θα έχουμε ακρίβεια από τη στιγμή που έχουμε σε όλο τον κόσμο. Ναι, μέχρι εκεί λογικό. Αλλά το ερώτημα είναι, εσύ τι κάνεις για να το αντιμετωπίσεις αυτό. Μάλιστα. Σε ποια επίπεδα, σε ποιες ομάδες, πώς προστατεύεις τους ευάλωτους και επιπλέον τι κάνεις για να αναχαιτήσεις το κύμα που λέγεται, σύμφωνα με τις μελέτες που γίνονται σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο, αυτά μας έλεγαν και οι ευέδες χθες, ότι τέλη Γενάρη, προσέξτε, μόνο αυτό λέω και κλείνω, τέλη Γενάρη θα συζητάμε μόνο γι' αυτό. Για την ακρίβεια. Τέλη Γενάρη. Πάντως να πω κάτι. Τέλη Γενάρη. Αν με βάζετε να πω, αν πρέπει να συζητάμε για την πανδημία και τον όμικρον ή την ακρίβεια. Από τουλάχιστον τη σκύλα στη χάριβδη. Είναι χάριβδη, αλλά η ακρίβεια δεν σκοτώνει με αυτόν τον τρόπο, εν πάση περιπτώσει. Πολύ κακό πράγμα για όλους μας. Η πείνα και η φτώχεια σκοτώνει, κύριε Ξενάκη. Ναι, συμφωνώ. Και η φτώχεια σκοτώνει. Δεν το συζητώ, δεν το συζητώ. Απλώς έτσι όπως το ερώτημα είναι πώς θα επιβιώσουν εργαζόμενοι, συνταξιούχοι. Στη μαυρίλα, παρακαλώ. Στη μαυρίλα τη συζήτηση για την πανδημία. Συνδέονται. Και προφανώς συνδέονται. Λοιπόν, ευχαριστούμε κυρία Γιακούλη, κυρία Λεξοπούλου και κύριε Καλαματιανέ. Τις δύο κυρίες χαιρετάμε πρώτα. Ευχαριστώ για τη ζωντανή σας παρέα. Λοιπόν, να είστε καλά, καλό σας βράδυ. Θα πάμε σε ένα πολύ σύντομο διάλειμμα και θα ξεκινήσουμε με τους τηλεθεατές μας που έχουν τον λόγο εκείνη. Λοιπόν, πάμε αμέσως στους τηλεθεατές μας. Ξεκινάμε από την Πάτρα, από τον κύριο Πανταζή. Καλησπέρα, σας ακούμε. Καλησπέρα, κύριε Ξενάκη. Παρακαλώ. Επανέρχομαι σε μία ερώτηση χθεσινή που δεν πήρα απάντηση από τον εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Γαϊτάνη. Να μας απαντήσει και η πατριωτισσά μας εκεί που έχει τη Βουλευτίνα. Είμαι συνταξιούχος του ΙΚΑ. Γιατί ο κύριος Μητσοτάκης σκέφτεται να κόψει την εισφορά αλληλεγγύης το 2022 μόνο στο δημόσιο και συνταξιούχος του δημοσίου? Περιμένω μια απάντηση τώρα από την κυρία Βουλευτίνα. Για όλους τους συνταξιούχους θα ισχύει, αν γίνει, θα ισχύει για όλους τους συνταξιούχους. Μέχρι τώρα, απαλλαγή από το χαράτσι, να το πω έτσι, της εισφοράς αλληλεγγύης, έχουν μόνο οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα. Η πρόταση που σκέφτεται ο κ. Μητσοτάκης, δεν ξέρω αν την κάνει πράξη, είναι να μην ισχύει, να ανασταλεί δηλαδή και για το δημόσιο, τους εργαζόμενους στο δημόσιο και όλους τους συνταξιούχους. Λοιπόν, κύριε Πανταζή, ευχαριστούμε πολύ. Όλους τους συνταξιούχους. Και δημόσιο και ιδιωτικού τομέα. Να είστε καλά, κύριε Πανταζή. Καλό βράδυ. Πάμε στον κύριο Κόη από την Ηλιούπολη. Καλησπέρα, κύριε Κόη. Σας ακούμε. Καλησπέρα, κύριε Ξενάκη. Σε εσάς και στους φίλους δίπλα σας. Παρακολουθώ τη συζήτηση από την αρχή σχεδόν της εκπομπής σας. Δεν ξέρω αν οι εκπρόσωποι των κομμάτων έχουν φύγει, αλλά αυτό δεν είναι κάτι που με αφορά. Θέλω
να θυμίσω, ή θα ήθελα βέβαια να θυμίσω τον κύριο Καλαμακιανό, ο οποίος έφυγε, μίλησε για αξιοπιστία. Δεν είχαμε τεχνική δυνατότητα να ψάχνουμε όλους μαζί και, έπρεπε να φύγουν. Έπρεπε να φύγουν και οι ίδιοι. Θέλω να πω, γιατί δεν είναι πώς το λένε. Ναι, έχουν τις υποχρεώσεις τους, θέλω να πω, έτσι, ναι. Πέστε με. Πώς είπατε. Παρακαλώ, σας ακούμε, Τι θέλετε να πείτε, παρακαλώ. Παρακαλώ. Ακούστε. Σήμερα δεν ξέρω αν ακούσατε τη συνέντευξη που έδωσε ο αρχηγός της εξωματικής αντιπολίτευσης στο ΣΤΑΝ, στην κυρία Ζαχαρέα. Ερωτήθη για τρία σημαντικά σημεία. Δεν ξέρω αν την παρακολουθήσατε. Τα είπαμε στην αρχή όλα. Και είχα την εντύπωση ότι σήμερα θα αναφερθείτε και σε αυτή. Αναφερθήκαμε. Στην αρχή. Εγώ στην αρχή. Εγώ δεν την είδατε από την αρχή. Άμα μας ξέφυγε κάτι, ήταν και μακρά η συνέντευξη. Από την αρχή την είδα, κύριε Ξενάκη. Λοιπόν, σας θυμίζω τρεις ερωτήσεις. Αναφέρθηκε. Πιο ουσιαστικές που έγινε στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Η μία ερώτηση ήταν τι θα έκανε εκείνος στη συγκεκριμένη περίπτωση της πανδημίας. Η απάντηση ήταν την ενίσχυση του ΕΣΥ. Βέβαιως, είναι μια λογική αυτή η εξήγηση. Από εκεί και πέρα όμως δεν φτάνει μόνο η ενίσχυση του ΕΣΥ. Έχω την αίσθηση ότι θα έπρεπε να αναφερθεί και σε άλλα πράγματα, όπως και παράδειγμα να προτείνουμε τον εμβολιασμό σε όλους, να προσπαθήσουμε να εμβολιάσουμε μεγάλο αριθμό των κοσμάτων. Παρακαλώ. Δεν μας έδωσε μια σαφή απάντηση σε αυτό. Επίσης, ένα δεύτερο ερώτημα που έκανε αφορούσε για αυτούς τους θεματοφύλακες του Συντάγματος. Μάλιστα. Και η απάντηση του κ. Τσίπρα ήταν ότι είναι οι ίδιοι άνθρωποι οι οποίοι διαδήλωναν για τη συμφωνία του Μακεδονικού. Εγώ όμως θέλω να θυμίσω σε όποιον είναι ενδιαφερόμενος ότι αυτοί οι άνθρωποι μαζί με τον κύριο Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ συγκυβέρνησε για 4,5 χρόνια. Αν αναφέρεται σε αυτούς, δεν το ξέρω. Πάντως δεν απάντησε, δεν έδωσε μία απάντηση σαφή ώστε να αποτρέψει. Μάλιστα, κύριε Κόη, αν θέλετε, συμπτύξτε λίγο για να προλάβουν να βγουν κι άλλοι όμως. Έτσι, τις πράξεις τους και τις κινήσεις τους. Και βεβαίως ήθελα να πω και στον κύριο, εν πάση περιπτώσει, Καλαμακιανό, ότι περί αξιοπιστίας θέλω να θυμίσω και σε όλους ότι ο κύριος Τσίπρας σε μια ΔΕΘ, επειδή αναφέρθηκε σε μια ΔΕΘ και ο κύριος Καλαμακιανός, ότι υποσχέθηκε στον ελληνικό λαό 12 δισεκατομμύρια παροχές, οι οποίες αντιστάθηκαν στα 17 δισεκατομμύρια. Κύριε Κόη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ, να είστε καλά. Πάμε στην κυρία Ειρήνη από την Νίκαια. Καλησπέρα σας, κυρία Ειρήνη, σας ακούμε. Καλησπέρα, κύριε Ξενάκη. Ορίστε. Και σας ευχαριστώ. Εμείς. Έχω τρία παιδιά με μάνα, μένω στην Νίκαια και έχω τρία παιδιά. Το ένα το παιδί το έχασα 30 ετών από καρκίνο. Με απειλούν τώρα θα μου κόψουν το ρεύμα. Δεν έχω εγώ χρήματα. Εγώ τους είπα, βγαίνω στη Ζητιανιά για να μαζέψω ένα κομμάτι ψωμί να φάνε τα παιδιά μου. Δηλαδή δεν μπορώ να βρω άκρη από κανέναν, είμαι Ειρήνη, μόνη μου, δουλειά δεν υπάρχει. Επειδή πραγματικά μου περιγράφεται μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Έχω την αίσθηση ότι εμπίπτεται σε περιπτώσεις οι οποίες υπάρχει δέσμευση ότι δεν πρόκειται να κοπεί το ρεύμα ακόμα και αν δεν έχουν πληρωθεί τα χρήματα. Αυτό γνωρίζω εγώ, δεν ξέρω, Νίκο. Εγγενείς μια τηλεφωνική γραμμή που έχει να καλέσετε, να του δώσετε τα στοιχεία και να μην σας κοπεί το ρεύμα. Αυτό τουλάχιστον. Πήρα. Και μου είπαν να βάλω τα μισά λεφτά από τα 1.800 και να κάνω διακανονισμό. Μάλιστα. Εγώ του είπα δεν έχω. Στην εγώ χρωστάω τρία ενίκια και δεν πήρατε. Μπορώ να δώσω. Στην εταιρεία πήρατε, στον πάροχό σας πήρατε, έτσι είναι αυτό. Ναι, και πήρα και τους έστειλα και τα χαρτιά όλα ότι έχω χάσει σύμφωνη. Το παιδί μου. Σε αυτό τον αριθμό, τον οποίο είπε πριν από λίγο ο Νίκος Ελευθερόγλου, ο οποίος ανακοινώθηκε, στον οποίο θα απευθύνονται οι καταναλωτές, δεν έχετε νομίζω προσφύγει εκεί, γιατί είπαν ότι θα υπάρχει αυτό έτσι ώστε να διευκολυνθούν οι πολίτες. Ναι, οι περιπτώσεις τέτοιες ανθρώπων. Εγώ έχω μήνυμα και στο κινητό μου που μου είπαν ότι θα γίνει 15-902. 15-902. 15-902, ναι. Το 1520. Δηλαδή, ναι, το 15... Δεν έχω ανθρώπους να με βοηθήσουν. Δεν ξέρω. Εγώ ήμουν έτοιμη να πάω να αυτοκτονήσω. Κύριε Ειρήνη, εντάξει, μην ούτε να τα λέτε αυτά. Σας παρακαλώ πραγματικά να μην ακούγονται. Δηλαδή, πραγματικά, εγώ δεν μπορεί να μπει κανείς στη θέση σας αν δεν το ζει αυτό που περιγράφετε με ένα παιδί που έχετε χάσει και τρία παιδιά πρέπει να ζήσετε. Και μας ακούνε, εν πάση περιπτώσει, έτσι, και από τα αρμόδια υπουργεία. Και νομίζω ότι για αυτές τις περιπτώσεις, και ευχαριστούμε πολύ, καλό σας βράδυ, πρέπει να υπάρχει παρέμβαση ώστε ούτε για αστείο να μην κόβεται το ρεύμα, ακόμα και αν δεν μπορούν να μπουν τα μισά χρήματα που είναι ένα σκασμό λεφτά. 900 ευρώ, αυτά τα οποία ακούσαμε τώρα. Λοιπόν, θα εμπλακούν και οι Δήμοι σε αυτό. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Βαλιντρά. Στο Γαλάτσι.
Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, τι κάνετε, χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Υγεία να έχετε και να είστε και ρίγη δυνατή και όλος ο λαός. Ένα αξιώτικο όνομα. Ναι. Να σας πω δύο λεπτά, κύριε Ξενάκη. Ορίστε. Για να σωθεί η Ελλάδα ένα πράγμα θα σας πω. Ναι. Όλοι οι δημοσιογράφοι για ένα μήνα να κλείσουν τα κανάλια και τηλεόραση να μην ακούμε τίποτα. Από αυτό το πράγμα θα πεθάνει περισσότερος κόσμος, ρε παιδί μου. Γιατί το λέτε? Σας ακούμε όλους, πεθαίνουν στα νοσοκομεία, αυτά θα τρελαθούν όλοι. Για ένα μήνα κλείσει τα κανάλια σας. Και πάρτε τις σατυρικές ταινίες, τις παλιές, τις ωραίες να βλέπουμε, ρε παιδί μου. Με όλη μου την εκτίμηση, αυτό είναι σαν τη στρουθοκάμιλο. Βάλουμε το κεφάλι μας κάτω και να μην βλέπουμε τι γίνεται γύρω-γύρω. Μα το μας ξεκάμετε, ρε παιδί μου. Θάνατη. Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε. Και ξέρω ότι δεν το λέτε με κακή διάθεση. Ο άλλος βιάζει, ο άλλος αυτό. Λοιπόν, τι θα ακούμε, ρε παιδί μου. Εντάξει. Ευχαριστούμε πολύ την παρέμβαση να πω καταρχήν. Δεν υπάρχει χώρα όμως στην οποία τώρα σε οποιοδήποτε δίκτυο ειδησιογραφικό μπείτε. Το πρώτο θέμα είναι αυτό το οποίο συζητάμε, τι να κάνουμε, γιατί η πανδημία έχει να συμβεί έναν αιώνα. Κάτι λιγότερο από έναν αιώνα, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, πάμε στην φίλη μας, την κυρία Έλλη από το Καματερό. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κυρία Έλλη. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Γεια σας. Σας ακούμε. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, έχει ο σύζυγος 1400 ένσημα... Οικοδομικά, βαρέα που λέμε, οικοδομικά που... Και 1600 και 400 τάχια που ήταν ταμείο αναργίας. Μπορεί να πάρει την εθνική. Δεν είμαι σε θέση να σας απαντήσω αυτή τη στιγμή σε αυτό. Ίσως μπορείτε στην εκπομπή, θα ακολουθήσω ο Γαβρίλος Χαλκιώτης στην επόμενη εκπομπή, ο οποίος αναφέρεται σε θέματα που αφορούν και τα ασφαλιστικά ζητήματα αλλά και την καθημερινότητα κλπ. Να ακούσετε κάποια απάντηση και, εν πάση περιπτώσει, κάποιον εργατολόγο που, από τους οποίους φιλοξενούνται στο κανάλι, να τεθεί το ερώτημα για να απαντήσει, γιατί σε αυτό το συγκεκριμένο μην σας πούμε κάτι το οποίο δεν ισχύει. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ. Πάμε στον κύριο Χαβιάρα από το Μαρούσι, το τόνισα σωστά αυτή τη φορά. Ναι. Κύριε Χαβιάρα, σας ακούμε. Καλησπέρα, μ' ακούτε? Ποια χαρά, παρακαλώ. Καλησπέρα και στο πάνελ. Λοιπόν, κύριε Ξενάκη, εδώ μου φαίνεται έχουμε τρελαθεί, έχουμε χάσει την μπάλα. Πέστε μας. Ναι. Τώρα και ο κύριος που πήρε πριν από την Ηλιούπολη, πώς λεγόταν η Κόης, όλοι τώρα και η κυρία Λεξοπούλου, και η κυρία του Κινάλ, πώς τη λένε αυτή, Λουκίδη, πώς τη λέγαμε αυτή. Ναι. Πέστε μας, τι θέλετε να πείτε. Ασχολούνται όλοι τι είπε ο Τσίπρας και ο Πολάκης, τη Ζαχαρέα κτλ. Δεν κοιτάνε που ξεπεράσαμε τους 20.000 νεκρούς. Δεν κοιτάνε αυτό. Τι θα μας κάνει. Ο Μητσοτάκης κυβερνάει, κύριε Ξενάκη. Και αυτό το κουφό που σας είπε τώρα, κάποιος σας το είπε εκεί, ο κύριος Καλαματιανός, βγήκε ο άλλος και είπε ότι βγάζω σέλφι. Είναι στα καλά το άνθρωπος, ο Άδωνης Γεωργιάδης. Λοιπόν. Και το πρωί τον άκουσα σε ένα κανάλι παραλιακό και χαριετίζονται με τους δημοσιογράφους εκεί κάτω και έλεγε ότι τον πήρε κάποιος φίλος από το εξωτερικό και του είπε ότι τι κυβερνησάρα είναι αυτή. Δηλαδή ο άνθρωπος κάτι συμβαίνει με αυτόν τον άνθρωπο. Λοιπόν, κύριε Χαβιάρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ την παρέμβασή σας. Ο καθένας έχει το δικαίωμα στην άποψή του, τη λέει δημόσια και κρίνεται από τους πολίτες. Και οι βουλευτές κρίνονται από τους πολίτες. Στο τέλος εκλέγονται ή δεν εκλέγονται ξανά. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Γιώργο από τα Σπάτα. Καλησπέρα, κύριε Γιώργο, σας ακούμε. Καλησπέρα σε όλους. Γεια σας. Καταρχήν θέλω να σας πω ότι εγώ δεν έχω ψηφίσει ποτέ Νέα Δημοκρατία. Είμαι Πασόκ από το 81. Ήθελα όμως να πω τώρα ότι είμαι στην ευχάριστη θέση. Έχω διάθεση δηλαδή ευχάριστη να σας πω ότι αισθάνομαι μετά από τόσα χρόνια ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει με αυτό που έγινε με το Κινάλ, το Πασόκ κτλ. Και αισθάνομαι, ρε παιδιά, πολύ αγάπη να με... δηλαδή είναι σαν να συγκυβερνάμε, σαν να είμαστε κυβέρνηση και έχει ανέβει πολύ το ηθικό μας, δηλαδή εμείς που είμαστε σε αυτό το κόμμα από παλιά, από το 81 έχω ψηφίσει. Ναι. Λοιπόν, ήθελα να ρωτήσω, έτσι όπως πάνε οι δημοσκοπήσεις μετά από μια εβδομάδα, 10 μέρες, προβλέπω ότι είμαστε δεύτερο κόμμα. Θα υπάρχει αυτή η αγάπη τώρα, γιατί ειδικά για ένα κανάλι το πρωί που ακούω με τα πρωινά, νομίζω ότι είμαστε και κυβέρνηση. Τόση αγάπη. Από ένα συγκεκριμένο κανάλι το πρωί. Τέλος πάντων. Λοιπόν, και το δεύτερο που ήθελα να πω. Μας και Γιώργο, ναι. Θέλω να μου σχολιάσετε πρώην πρωθυπουργός. Διεκδικούσε να πάρει την αρχηγία του κόμματος. Με 100 νεκρούς την ημέρα, με 20.000 νεκρούς, να χορεύει σαν το κατσίκι
πέστε μου τι ήταν τώρα χειρότερο λοιπόν, για διάγραφα. Κύριε Γιώργο, ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε στην κυρία Παναγιώτα, τον Άγιο Δημήτριο. Καλησπέρα κυρία Παναγιώτα, σας ακούμε. Χαμηλώστε την τηλεόραση αν μπορείτε. Ναι. Παρακαλώ, σας ακούμε κυρία Παναγιώτα. Ναι, σας ακούμε. Ναι. Έχουμε δυσκολία. Παρακαλώ. Έχουμε άλλο τηλεφώνημα μετά να πάμε. Πάμε στην κυρία Σκυλάκου, παρακαλώ. Πάμε στον κύριο Καφίρη. Πάμε στον κύριο Καφίρη. Ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών αύξηση εισοδημάτων για να αντιμετωπιστούν από τους πολίτες οι αυξήσεις στο ρεύμα. Ναι. Πάμε στον κύριο Καφίρη. Στα Πατήσια, παρακαλώ. Ναι, καλησπέρα σας. Γεια σας, κύριε Καφίρη. Γεια σας. Και τους τρεις. Καλησπέρα και στους τρεις. Εγώ πιστεύω ότι ό,τι μέτρα και να πάρει η κυβέρνηση, όποια κυβέρνηση και να ήταν, φταίει και η νοοτροπία του Έλληνα. Όταν εγώ είμαι εμβολιασμένος και πάω στην καφετέρια και πάω στο ένας πάνω στον άλλον και δεν προσέχω, θα κολλήσω. Είναι δεδομένο αυτό. Δηλαδή θέλουμε βούρδουλα εμείς. Πρέπει κάποια στιγμή να βάλουμε μυαλό. Έτσι πιστεύω ότι είναι. Και πρέπει να κάνουμε και την τρίτη δόση όλοι. Εγώ τις έχω κάνει όλοι. Και το παιδί μου έχει κάνει και η γυναίκα μου έχει κάνει. Μόνο η κόρη μου δεν έχει κάνει. Που είναι 10 χρονών. Εντάξει, δεν μπορούσα να κάνει το κορίτσι. Και νοσήσαν και η γυναίκα μου και η κόρη μου πολύ ελαφριά. Η γυναίκα μου γιατί είχε κάνει το εμβόλιο πολύ ελαφριά. Το μικρό και όλα πήγαν καλά. Και κάτι άλλο τώρα για να ευθυμίσουμε και λίγο των ημερών. Πέστε μας. Θα βάλετε τον κύριο Καραμέρο που τώρα τελευταία μου αρέσει γιατί πριν δεν μου άρεσε. Όχι, δεν είναι η γραβάτα. Ναι. Θα είναι κεντρικός παρουσιαστής. Ναι. Ο κύριος Ξενάκης θα κάνει ρεπορτάζ της Δημοκρατίας και ο κύριος Ελευθερόπουλος ρεπορτάζ ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί να δείτε τηλεθέαση. Λοιπόν, να είστε καλά κύριε Καφίρη. Ευχαριστούμε πολύ. Καλές γιορτές να έχετε. Ανησυχώ που του άρεσε λοιπόν, τελευταία. Πάμε στον κύριο Ηλιάδη από την Ελευσίνα. Παρακαλώ κύριε Ηλιάδη. Καλησπέρα κύριε Ξενάκη. Γεια σας, σε εσάς. Και στην πιο ζεστή και ωραία παρεούλα. Είστε ένα παρεάκι καταπληκτικό. Να είστε καλά. Και εσείς για μας. Αλήθεια σας λέω. Όλοι σας είστε πάρα πολύ καλοί. Ευχαριστούμε. Θέλω να απευθυνθώ λίγο στον κύριο Καραμέρο. Και να του πω, κύριε Καραμέρο, κάντε ένα ρεπορτάζ, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Είστε πάρα πολύ καλός ρεπόρτερ από παλιά σπαλγούρο στο ραδιόφωνο εδώ και 25 χρόνια. Στο ΣΥΡΙΖΑ. Ειλικρινά. Πόσοι είναι αυτοί οι οποίοι πεθαίνουν στις εντατικές. ΣΥΡΙΖΕΙ, πώς είναι ανεβολίαστοι και πώς είναι δημοκράτες και πώς είναι Πασόκοι. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ο Πολάκης κατόρθωσε πάρα πολύ κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ, τον επηρέασε φοβερά να μην πανεβολιαστεί. Πιστέψτε το αυτό που σας λέω. Αυτό είναι μακάβριο, δεν μπορεί να το κάνει. Εάν λοιπόν το κάνετε, θα διαπιστώσετε ότι τα ποσοστά είναι δραματικά εις βάρος του ΣΥΡΙΖΑ. Ξέρετε, επειδή είναι υπέρτατο. Κύριε Λιακούλη, ήθελα να πω μια κουβέντα. Κύριε Λιάδη, να σα πω συγγνώμη, επειδή έχει ενδιαφέρον αυτό που είπατε. Έχει ένα ενδιαφέρον έτσι, είναι κάτοικο α πούμε, αν και μακάβριο. Ναι. Επειδή είναι υπέρτατο αγαθό η ζωή, έχω άποψη γι' αυτό, αλλά δεν νομίζω ότι τα κόμματα τόσο πολύ επηρέασαν. Πιστέψτε με, άλλοι θεσμοί επηρέασαν. Αφήστε το όμως. Λοιπόν, ευχαριστούμε κύριε Λιάδη, να είστε καλά. Δεν ξέρω, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβασή σας. Ούτε ο Πελάκης, ούτε εντάξει, δεν, το Κικίλια, ούτε νομίζω πλεύρης. Ότι είναι ναι, ότι είναι και όλο αυτό δεν μπορεί να γίνει κιόλας. Έτσι, είναι. Πάμε στον κύριο Δροσερό, στον κύριο Αβραμίδη, συγγνώμη, του Κιλκής. Γεια σας κύριε Αβραμίδη, σας ακούμε. Καλησπέρα. Γεια σας κύριε Αβραμίδη, γεια σας. Κύριε, σας παρακολουθώ κάθε βράδυ. Ναι. Δεν έχω λείψει ένα βράδυ από την εκπομπή σας. Ευχαριστούμε. Και θα ξεκινήσω με την εξής φρασολογία. Συγγνώμη για την έκφρασή μου, αλλά θα πω τη λέξη ντροπή. Μα μεγάλη ντροπή για αυτούς που κάθονται τους βουλευτές γενικώς και μιλάνε για πλατφόρμες δισεκατομμυριούχων. Έχω πληρώσει, κύριε Ξενάκη, σε ένα χρόνο γύρω στα 1.800 ευρώ για ουρολόγο, δερματολόγο. Πήγατε σε κάνα επαρχιακό νοσοκομείο να δείτε αν υπάρχουν ουρολόγοι, δερματολόγοι, τα πάντα. Σε στέλνουν υποχρεωτικά να πας σε ιδιωτικά, μόνο και μόνο για να πληρώνεις 50-70 ευρώ η κάθε επίσκεψη. Αυτό είναι ένα. Δεύτερον. Αν πούμε ότι είπε ο Κουρουπλής ότι σκοτώσατε τόσες χιλιάδες κόσμο,
Αν αυτό αληθεύει η επιστολή του Τσόδρα που λέει ότι αν είχαμε τα πραγματικά μεθ, θα ήταν 40% νεκρούς, τότε δικαιολογημένα το είπε ο Κουρούμπλης. Και γιατί δεν είπατε για τόσο Χωστοίδη όταν είπε τους άλλους ότι κάψατε 100 ανθρώπους στο μάτι, ενώ φέτο κάψανε χιλιάδες στρώματα την Ελλάδα. Την έδεια, δύο μήνες την καίγανε. Καήκαν ανθρώποι. Εδώ έκλεισε ο διεθνής δρόμος το χειμώνα και δεν είπε κανείς κουβέντα. Είπανε για τον Κουρουμπλή. Εγώ δεν είμαι με την έκφραση του Κουρουμπλή. Αλλά αν όμως είπε ο Τσόδρας ότι αν είχαμε πραγματικά μεθ, πάντως, θα ήταν με 40% νεκρούς, καλά είπε ο Κουρουμπλής. Και αν θέλουν να με δικάσουν, ας με δικάσουν. Να πω μόνο, κύριε Αβραμίδη, ευχαριστούμε πολύ την παρέμβαση. Εγώ να πω βέβαια ότι ο πρώτος ο οποίος έσπευσε σε λεπτά μέσα να διαγράψει τον κύριο Κουρουμπλή ήταν ο αρχηγός του κόμματός του. Θέλω να πω ότι ο ίδιος ο αρχηγός έκρινε ότι υπερεύει τα εσκαμμένα. Όπως νομίζω και εγώ δηλαδή, έτσι, για να είμαι ειλικρινής, και πολύ καλά έκανε κατά την άποψή μου. Οι λέξεις καμιά φορά έχουν τη σημασία τους. Και πολύ καλά έκανε, ακριβώς. Δηλαδή, το πώς εκφράζει. Ο Τσίπρας λέει ένοχη, κοινική, αλλά δεν λέει. Δεν λέει στη δολοφόνη. Λοιπόν, και είναι, αυτό πραγματικά ήταν ακραίο. Έτσι. Λοιπόν, δεν έχουμε δει τόσο άλλο χρόνο. Στην ουσία, όπως την αντιλαμβάνετε πολλές φορές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήταν και σήμερα μαζί μας απόψε. Πρώτο Θεός, με το καλό αύριο στις 10 παρά 10 θα είμαστε ξανά εδώ παρέα. Καλή συνέχεια να προσέχετε.